Της Κακομοίρας. Άκουσε τη σειρά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πιστεύεις τέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5 των FM της Κακομοίρας. Με τον Σάκη Πολίτη στη ρύθμιση των ήχων. Το Θανάση Καλαμπάκα στο production, την Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Είναι σημαντικό να έχει σπουδαίους συμπαίκτες και η ΣΥΤΑ σας φέρνει τον καλύτερο με τη ΣΥΤΑ καρτοκινητή. Απολαμβάνεις την απόλυτη οικονομία και ελευθερία με κάρτα ανανέωσης 5 ευρώ από παντού και έλεγχο του υπολείπου με την εφαρμογή MyCita Mobile. Κάντε κοντρόλ στην επικοινωνία και ενημερωθείτε τώρα στο 13 877 ή στο cita.gr. 9.55 καινό το μήνυμα στο 54.340, αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες και μην ξεχνάτε ότι από σήμερα το αθλητικό Μετρόπολης 95,5 και η Hellenic Seaways σε ταξιδεύουν εντελώς δωρεάν σποράδες. 60, καλά ακούτε, 60 τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν διπλά εστία με επιστροφή για τις σποράδες. Ο νικητής με ένα ακόμη άτομο θα ταξιδέψουν από και προς τον ίσο σποράδο της επιλογής τους εντελώς δωρεάν. Μπες τώρα στο metrospro.gr ή στη σελίδα στο Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Δήλωσε συμμετοχή στην ειδική φόρμα που θα βρεις και πάρε μέρος στο πιο καλοκαιρινό διαγωνισμό. Από σήμερα 9 και 20, 12 και 20 και 7 και 20, αν ακούσεις το όνομά σου, τηλεφώνεις αμέσως το 90 90 90 για να κερδίσεις το δώρο αξίας 196 ευρώ. Μην αναβάλεις στιγμή το καλοκαίρι σου, δήλωσε συμμετοχή και φύγε για σποράδες κάνοντας κλικ στις φόρμες που σας ανέφερα λίγο πριν. Οι νικητές μπορούν να ταξιδέψουν σε όποιον νησί των σποράδων επιθυμούν έως 5 Σεπτεμβρίου 2016. Στην πλατφόρμα του site ο ακρίτης θα πρέπει να δώσει και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία όπως όνομα, τεπώνυμο, περιοχή, ηλικία, κινητό και email και από εκεί και πέρα να περιμένει να ακουστεί το δικό του όνομα για να πάρει το φίλο του ή τη φίλη του και να ταξιδέψει στις σποράδες. Ονομάζεται Deliveras.gr και είναι η μεγαλύτερη, εξυπνότερη και ευκολότερη στο χρήστη πλατφόρμα παραγγελιών φαγητού στην Ελλάδα. Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε online παραγγελίες στο λεπτό, χωρίς επιπλέον χρέωση και χωρίς πιστωτική κάρτα από τα μεγαλύτερα ονόματα της γεύσης. Μπαίνοντας στο Deliveras.gr έχετε τη δυνατότητα να επιλέγετε ανάμεσα από δεκάδες εστιατόρια αναπεριοχή και να κάνετε παραγγελίες online εύκολα και γρήγορα, ξεχνώντας τον παραδοσιακό τρόπο παραγγελίας μέσω τηλεφώνου. Ο Deliveras αλλάζει τον κόσμο του online delivery. Με φιλικούς αγώνες, με πολλά ενδιαφέροντα και με τον ειδικό αναλυτή για το τι συμβαίνει στην Τουρκία, Κωστή Ραπτόπουλο, να μας λέει τώρα για το τι ακριβώς συνέβη και αν το πραξικόπημα ήταν κανονικό ή αν ήταν μουσαντένιο. Ύποπτο, κανονικό ή στημένο. Πώς το είδες? Εσύ τώρα θες να αναλύσεις πολιτικά. Δεν αναλύω. Ναι, σε ρωτάω κάτι. Τι θες? Πώς το είδες, κανονικό ή fake? Θα σου πω την αλήθεια τι είδα. Η αλήθεια. Τι είδες? Τι είδες? Η δική σου αλήθεια. Ποιος είναι ο υπεύθυνος, λένε τα μέσα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος? Ποιο, βγάλαν υπεύθυνο. Κατηγορούν ένα θρησκευτικό ηγέτη. Πού είναι αυτός? Στην Αμερική. Στην Αμερική είναι? Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή αυτός από την Αμερική πήρε τηλέφωνο 77 χρονών ετοιμοθάνατος. Ναι. Κάτι ανθιπολογαγούς και κάτι ανθιπασπιστές. Τους έβγαλε να κάνουν αυτό. Μάλιστα. Τι πιστεύω εγώ? Ότι τόστησε ο Ερντογάν, σκοτώθηκαν καμιά 200 άτομα. Στημένο και αυτό. Στημένο είναι, 100% για μένα. Δηλαδή έχει συλλάβει 7.000 κόσμο. Τι έχει συλλάβει? 7.000 ανθρώπους. Ναι. Έχει καθαρίσει, έχουν σκοτωθεί πάνω από 300. Έβγαλε τον κόσμο στους δρόμους. Ναι. Και όλο αυτό το έκανε μόνο και μόνο
για να. Εδρεώθηκε παραπάνω. Για να εδρεωθεί έγινε παραπάνω. Τώρα για 30 χρόνια μεγάλο ηγέτη. Αυτό πιστεύω ότι έκανε. Ναι, αυτό πιστεύω. Εσύ πιστεύει κάτι άλλο. Σατανικό μυαλό. Όχι, εσύ πιστεύει δηλαδή ότι ένα γέρο 77 χρονών από την Αμερική έκανε πραξικόπημα στην Τουρκία με του ανθιπολογαγού. Για ό,τι δεν, ό,τι δεν μπορώ να το αποδείξω, δεν το πιστεύω. Τι δεν μπορεί να φυσικά αποδείξεις. Και υπάρχουν πολλά κενά. Υπάρχει ρε παιδί μου. Υπάρχουν πολλά αυτό που. Μισό λεπτό. Αυτό ο οποίο είναι υπεύθυνο. Υποτίθεται, τον πιάσανε, τον σκοτώσανε, τον κάνανε. Στην Αμερική. Είναι, είναι στην Αμερική. Ναι. Δηλαδή στην Τουρκία ένα 77 χρονών ετοιμοθάνατο. Πήρε τηλέφωνο να πούμε. 77 είναι ετοιμοθάνατο. Τι είναι. Ο Μητσοτάκης τι είναι. Ότι Μητσοτάκης είναι εξαίρεση, ρε κόκκινε. Εξαίρεση. 77 ο Πατακός τι είναι. Εξαίρεση. Ξέρεις κανέναν άλλον. Οι πατεράδες μας και οι. Αυτός γιατί να μην είναι εξαίρεση. Ποιος. Πού ξέρεις ότι αυτός. Ο ημάμης τι είναι ότι δεν είναι εξαίρεση. Ο ημάμης, 77 ναι. χρονών. Πού ξέρεις ότι δεν ανήκει σε εξαίρεσης. Πόσο είναι ο μέσος όρος ζωής του άντρα. Με 70 χρόνια, 75. Έχει περάσει το όριο 2 χρόνια. Αυτός ο γέρος λοιπόν πήρε τηλέφωνο στον αθυπασπιστή και στον αθυπολογαγό εκεί πέρα. Βγήκαν αυτοί στην Τουρκία με τα πώς τα λένε, με τα τάγκς και πήγαν οι πολίτες, τους πλακώσαν στις γροθιές, ναι. Τους βγάλουν από τα τάγκς. Αυτό δηλαδή, είναι θέμα. Ναι, ναι. Δηλαδή, ρε φίλε, δηλαδή εμάς άμα θέλουν να μας δίνουν ρε κόκκινε 4-5 άτομα και κλειδωθούμε μέσα στα μάξι, μπορούν να μας ανοίξουν δύσκολα λέω εγώ. Εσένα με το τσέιτζέ δεν μπορεί. Εμένα με τον κόλπα πάει λίγο πιο δύσκολα. Αν έχουμε κανένα BMW, μπορεί να μας ανοίξουν ή να μας βγάλουν έξω. Γιατί να μας ανοίξουν. Τι δύσκολα να μας ανοίξουν. Ανάβουν ένα. Τι ανάβουν ένα. Μια φωτιά από κάτω και σε. Άλλο λέω ρε φωτιά να βάλουν. Δηλαδή, άμα είναι ένας με ένα τάγκ και εγώ είμαι με σένα από κάτω και μαλώσουμε. Το πιθανό ποιο είναι. Να δώσει μπουνιά και να στραβώσει. Να δώσω μπουνιά και να στραβώσει το τάγκ. Λοιπόν, με σένα είναι το πιο δυνατό. Για να μην το πάμε πιο πέρα. Περίμενε. Ερώτηση. Για να μην το πάμε πιο όχι, πέρα. Σοβαρά η δική μου τοποθέτηση από ό,τι είδα ναι. Είναι ότι τόστησε πολύ ωραίο ο Ερντογάν το όλο σκηνικό. Το έκανε το γελατζή πραξικόπημα ο ίδιο και αυτή τη στιγμή είναι ο ήρωας της Τουρκίας. Τελειώσαμε. Ρωτάω. Πάμε στην μπάλα τώρα. Θα πάμε. Μία άσταρε τώρα. Με ρωτά τι πιστεύω. Και τι είδα. Αυτό σου λέω. Ότι την αίσθησε ο Ερντογάν. Την αίσθησε ο Ερντογάν. 100%. Συγγνώμη, ρε φίλε. Ας έρθουν οι οπαδοί του Ερντογάν εδώ, με πούνε γιατί είπες αυτό. Καλά, αν ήσουν στην Τουρκία θα το έλεγες αυτό. Τι αν ήμουνα? Αν ήσουν στην Τουρκία θα έλεγες ότι είναι στημένο. Αν ήμουν στην Τουρκία. Ναι, θα έλεγες αλήθεια. Αν ήμουν στην Τουρκία. Ναι. Ναι, θα το έλεγα. Και το, μέσα θα σε βάζω. Ας με βάζαν. Άσε ρε το πρόλογο. Τι άσε ρε. Εκ του ασφαλούς τώρα. Τι εκ του ασφαλούς. Άιντε τώρα. Με θα το έλεγες. Το αν, με το αν. Με το αν. Λάθος η ερώτηση, αλλά σε βλέπω, κάνεις το παλικάρι. Μου λες, ο, ποιος, ο, εγώ δεν το έλεγα. Εδώ, εσύ είσαι ευδηλός. Γιατί εγώ στο, στη. Στην Τουρκία, ρε φίλε, άμα κλάσει και είναι απαταριστερά, σε βάζουν μέσα. Άστα. Ας τις εκφράσεις, τις προσέχεις λίγο, γιατί έκανες και με τον Παΐσιο. Λοιπόν, άστα. Εδώ η ιστορία αυτό έχει γράψει. Είναι επιχείρημα τώρα. Επιχείρημα, είναι, ναι. Εδώ η ιστορία έχει γράψει 15 χρόνια. Εγώ κυνήγαγα τους ηγέτες του ποδοσφαιρικού κατεστημένου όταν ήταν στα πάνω τους. Ή είχα διαφωνία. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Θέλει να επαναφέρει τη θανατική ποινή. Ποιο? Θέλει να επαναφέρει τη θανατική ποινή. Α την επαναφέρει. Τι σε νοιάζει εσένα. Και πιστεύεις ότι θα το έλεγες με αυτή την ευκολία. Τι να σου πω. Εντάξει. Τι θα το έλεγα. Να σου πω κάτι. Χαίρεσαι πολύ μεγάλη δημοκρατία στην Ελλάδα και εσύ και όλοι μας. Καλά που ήρθε το Πασόκ και ήρθε η δημοκρατία. Χαίρεσαι πολύ μεγάλη δημοκρατία και ελευθερία. Βεβαίως. Και γι' αυτό μιλάς έτσι. Έτσι μιλάω. Εκεί ναι. Που δεν υπάρχει δημοκρατία, ναι. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να μιλήσει ούτε εσύ. Εσύ κόκκινε άμα γεννιώσει στην Τουρκία και ήσουν εκεί με τον Χριστό, θα ήσουν με τον Αλλάχ. Με τον Αλλάχ. Το πιάσε μα πάρει τον Εάντε πάρε τώρα ψαγμένο είσαι εσύ τώρα. Αλλά σε ρωτάω. Δηλαδή συγγνώμη, όλα αυτά τα παιδιά, τα φανταράκια. Ποια φανταράκια. Τα οποία. Τα λιντσάρισε ο κόσμος. Μάλιστα. Μπήκανε, είδες να μπαίνουν να κάνουν. Ναι. Καταρχήν, παρατήρησε κάποια στοιχεία τα οποία είναι, έχουν πολύ συγκεκριμένα. Δεν θέλω να μιλήσω, ρε κόκκινε, για το πρακτικό μας στην Τουρκία. Σου λέω ότι πιστεύω, τελειώσαμε. Πάμε στα άλλα θέματα. Εσύ, αν πιστεύεις ότι το έκανε αυτός ο 77χρονος από την Αμερική, πίστευε το. Τι να σε κάνω. Αυτό, ναι. Τι να σε κάνω. Εσύ πίστεψε αυτά που βλέπεις. Και εγώ είδα αυτά που είδα και δεν λέω πιστεύω αυτό που... ό,τι βλέπω. Άντε, πάμε στα θέματα τώρα τα άλλα. Πουλάει το Μάκο άλλα το να, ΠΑΟΚ άλλα θα να βάλει καμιά 7 εκατομμύρια στις τσέπες του ΠΑΟΚ και εσύ με ασχολείσαι τώρα με το, με το Ερντογάν το πρασικόπημα που το έκανε στημένο. Άσε με τώρα. Το έκανε στημένο. Έτσι λέω εγώ. Άψε. Επώνυμα. Εσύ πες ότι δεν είναι έτσι. Εσύ πες ότι το έκανε ο ημάμι. Εγώ όρκο δεν παίρνω. Όρκο δεν παίρνω. Εγώ παίρνω όρκο. Σε αυτόν τον κόσμο τα πάντα είναι πιθανά. Έλα, άντε, πάνε. Άντε, τράβα. Λοιπόν, τι θέλω να σου πω. Ό,τι θέλεις. Για υπάρχει. Το φιλικό που δεν είδες. Ποιο φιλικό να δω. Για το φιλικό που δεν είδες. Χαίρεσε ο ΠΑΟΚ και τη Τβέντε. Τβέντε, ξέρεις. Τη Τβέντε. Μπράβο. Συγχαρητήρια. 0-2. Μπράβο. Εγώ από σήμερα και βλέπω ότι φιλικό κουνιέται. Από σήμερα. Από σήμερα. Μάλιστα. Να σου πω δύο ειδήσεις μόνο έτσι για να φτιάξουμε τη μέρα και τον κόσμο. Η ιερέα έπαιξε στο καζίνο δωρεές 450.000 ευρώ για πρόσφυγες. Μπράβο τον ιερέα μαζί του. Και το άλλο το ωραίο είναι. Σε αντίθεση από την εισαγγελική πρόταση, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων κήρυξε αθώους τους περισσότερους από τους κατηγορουμένους στη δίκη του Νόρ 1.
Στην ουσία. Ένα-ένα. Μισό. Ιερέας, όνομα και επίθετο έχει. Στην ουσία ιερέας. Η απόφαση κατέδειξε μια εγκληματική οργάνωση χωρίς αρχηγό και μόλις 6 μέλη. Συγκεκριμένα καταδικάστηκαν μόνο ο Γιώργος Μπουρδούβαλης και Ευθύμης Γιαννουσάκης ως απλά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και 4 Τουρκαλάδες που συσκεύαζαν τα ναρκωτικά από τις αποθήκες στον Κοροπή. Όσον αφορά τον Εμίλιο Κοτσόνη, κρίθηκε ένοχος για απλή συνεργεία στη διαμετακόμιση ναρκωτικών, όπως και ο Παναγιώτης Φάρος και ο Βασίλειος Κουρούβανης. Ο πλειοκτήτης Παντελής Καλαφάτης κρίθηκε αθώος λόγω αμφιβολιών. Όλοι οι υπόλοιποι 16 κατηγορούμενοι κρίθηκαν αθώοι. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εν αναμονή των ποινών που θα επιβληθούν σε όσους κρίθηκαν ένοχοι. Λοιπόν, τελειώσαμε με τον όρο 1. Πάμε. 2,1 τόνοι, κανείς ένοχος. Καλά έκαναν. Ωραία πράγματα. Τι ωραία πράγματα. Ομορφιές. Λοιπόν, τι θέλεις τώρα. Ο ιερέας, όνομα και διεύθυνση μπορούμε να. Ο 59χρονος Αμέρ Σακά. Ο ναι. Σακάς, ναι. Ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας των Χαλδαίων. Δεν είναι ορθόδοξος δικός. Δεν έχει σημασία. Ναι. Λάθος κάνεις. Που εδρεύει στη Βαγδάτη. Υποτίθεται ότι είχε συγκεντρώσει χρήματα από τις περισσότερες από 20 δωρητές για να υποστηρίξει τους πρόσφυγες που έφταναν στο Καναδά από τη Συρία. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο όταν ο επίσκοπος Εμμανουήλ Σαλέτας, επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας των Χαλδαίων, στον Καναδά κατήγγειλε στην αστυνομία ότι ο ίδιος ο ιερέας του είπε ότι είχε παίξει και είχε χάσει όλα τα χρήματα με το ύψος της απώλειας να φτάνει τα 450.000 ευρώ. Είναι ιερέας αυτός. Ιερέας είναι, τι είναι. Παγωτατζής είναι, τι πως είναι. Απατεώνας. Σου μοιάζει κιόλας, η ίδια μούρη έχει. Απατεώνας. Κοίτα κάτι μάγουλα που έχει. Απατεώνας. Απατεώνας είναι. Ιερέας είναι. Με τα χρήματα τα οποία έδωσε ο κόσμος. Ναι, ναι. Για να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του, αυτός πήγαινε παίζει ζόγο. Εντάξει. Αυτός είναι απατεώνας. Ναι, ναι, οι άλλοι τι είναι δηλαδή. Οι άλλοι τι είναι, για πες εσύ. Θα μου πεις εσύ τι. Εγώ δεν έχω δει ιερέα να παίζει ζόγο στο καζίνο. Έλα ρε. Στα μπουζούκια δεν έχεις δει ιερέα να τα πετάει έξω στις τραγουδίστριες. Όχι. Έλα ρε. Έχεις δει εσύ. Πολλούς. Γιατί δεν τους καταγγέλεις. Γιατί τον καταγγέλω. Δεν τον κατηγορώ εγώ. Γιατί να τον κατηγορήσω. Δικαίωμά του δεν είναι. Δικαίωμά του. Τι είμαι εγώ, οπαδός της θρησκείας. Είναι θέμα οπαδισμού. Λοιπόν, τι με νοιάζει εμένα. Δεν πάει να κάνει ό,τι θέλει. Δικαίωμά του. Γιατί το έδωσαν είδησης τότε. Γιατί, αφού είναι δικαίωμά του. Δικαίωμά του είναι. Γιατί. Αφού είναι δυνατό, γιατί το δίνεις δημόσια. Και λουλούδια πέταγε και κρασιά έγινε. Αυτό που κάνεις και, και το δίνεις δημόσια, γιατί ναι. Το κάνεις. Αφού λες είναι δικαίωμά του. Είναι άνθρωπος ωραίος, μ' αρέσει γι' αυτό. Είναι ωραίος. Βέβαια. Που εκμεταλλεύτηκε την αγάπη του κόσμου για τον συνάνθρωπό του. Καλά έκανε και τα έπαιξε. Το υστέρημα του άλλου και τα έπαιξε τζόγο. Θα τον βάλουν φυλακή, λες αυτό. Εγώ λέω θα τον αθώσω σαν τον ΟΡΕΝΑ. Έλα, πάνε στα θέματα, έλα. Δεν ξέρεις. Πάμε. Λέγε. Τι θέματα. Τι να σε πω. Τι να με πεις, ό,τι και να με πεις, δεν θα. Λέγε. Κοίταξε. Πολύτε ο Μακ, δεν νομίζω. Πολύτε ο Μακ. Μπράβο. Καλά κάνει και πολύτε ο Μακ. Πολύτε ο Κάτσε. Και καλά κάνει και πολύτε ο Κάτσε. Με το καλό θα πάρει ο Πάοκ τα λεφτά από τη μεταγραφή του Λούκα. Αν γίνει. Ναι, λέω με το καλό. Με το καλό. Θα πάρει μια 7 αν γίνουν όλα αυτά. Δεν έχω υπολογίσει το ακριβές. 7 είναι, εγώ τα υπολογίζω. Πολλά ακούγεται για το Μάκα. Σε χαλάει δηλαδή, ζηλεύεις. Εμένα να με χαλάσει. Ναι. Γιατί ρε φίλε. Σε με τον Μπουκουβάλα τώρα. Στην τσέπη μου θα μπουν. Ναι, λοιπόν. Εγώ έχω άλλα προβλήματα σαν ομάδα. Τι έχεις εσύ? Εγώ δεν ξέρω αν θα υπάρχω την άλλη εβδομάδα. Καλά, εντάξει. Αύριο παραιτείται ο προπονητή σου, έτσι μου είπε. Αύριο φεύγει ο προπονητής. Δεν σου είπα ότι παραιτείται. Με το που θα βγει του Μπουκουβάλα σήμερα 4 ώρα εκδικάζεται του Μαντουβάλα. Του Μαντουβάλα, λέω, του Μπουκουβάλα. Έτσι και χαθεί η υπόθεση του Μαντουβάλα, να πούμε κτλ. Την άλλη μέρα το πρωί ο Παπαδόπουλος του Άβελ θα πάει εκεί στην καμπάνη του Κιλκής για καμιά εβδομάδα να τσιτωθεί, να πούμε, να φάει, να πιει, να ξεκουραστεί και να ξεχάσει ό,τι θα κάνει. Άρα, καλά θα κάνει. Ναι. Καλά θα κάνει. Αφού υπάρχει ναι. Η κοροϊδία ναι, του αιώνα. Ναι. Δεν είπαμε ότι υπάρχει. Ο άλλος πήρε κάτι ιδανικά ο δικό σου. Ποιο δικό μου? Παπαθανασάκη. Είναι δικό σου. Τη ομάδα σου, ρε παιδί μου. Δικό σου. Μείνει, θέλω να μα κάνει δικό μου μαζί. Όχι, δεν. Πήρε κάτι ιδανικά από έναν από τη Ρόδο, λέει 200 χιλιάρικα. Από κάποια. Κάποιον κάποια, τον κογλύφα. Δεν θα ξέρει από ποια σύνορα να φύγει. Από την Τουρκία να πάει τον πιάσουν στη Ρόδο. Εδώ τον περιμένει ο Μπιφτέκης με το Μάνο. Και απάνω στον Καναδά κροστάει κι άλλα. Από πού να πάει, σε ποια πηξίδα να πάει. Να ρωτήσω κάτι. Δεν μου λες. Λέγε, ναι. Πιστεύεις ότι πρέπει να παρέμβει το κράτος? Όχι. Γιατί να παρέμβει το κράτος? Όταν βλέπεις ότι κάποια πράγματα δεν πάνε καλά. Ναι. Και υπάρχουν πράγματα τα οποία κατά πάσα πιθανότητα είναι και ποινικά αδικήματα. Ναι. Γιατί να παρέμβει, τι έκανε δηλαδή. Αν μου λέει ότι έχει πάρει δανεικά από τον Κογλύφο. Και τι, το κράτος τι να κάνει, δηλαδή, να πείτε τον Κογλύφο μηδανίζει. Δεν πιάνετε τον Κογλύφο και αυτόν ο οποίος τα πήρε. Γιατί? Αδίκημα είναι. Ποιο είναι αδίκημα? Και το ένα και το άλλο. Γιατί? Και το να δώσει και το να πάρει. Σώπα, ρε. Βεβαίως. Αυτό πάμε. Εσύ πιστεύει με αυτά ασχολείται το κράτος. Εδώ αφόσον τον ωραία. Τον κόκκινο. Εδώ ναι. Βγάζουν εσένα και σου λένε ναι. Ότι αν φέρει, άκου τώρα. Ναι. Αν φέρει τα λεφτά σου, ναι. Να τα βγάλει από το στρώμα. Ναι. Και τα. Δεν ψηφίστηκε ακόμα. Το έχουν έτοιμο. Τι πες, και τα βάλει στην τράπεζα. Ναι. Για σένα δεν θα ισχύουν τα capital control, θα βγάζεις όσα θέλεις.
Δηλαδή τώρα τι, άμα έχω δηλαδή. Αν τα φέρεις πίσω. Ναι. Αν τα βάλεις στην τράπεζα. Ναι. Θα κάνεις ανάληψη όσο θέλει. Δεν θα έχεις 320 την εβδομάδα. Φυσικά, αυτό είναι ρευστό. 100.000 ευρώ θα βάλεις. Έχεις εσύ ρευστό. Βάλε. Εγώ δεν έχω μία ρευστό. Άμα δεν έχεις μία. Έχεις αυτό. Είναι μια είδηση. Υπάρχουν όμως πολλοί οι οποίοι έχουν. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Μυαλό. Γιατί, άσχημα τα λέει. Το κίνητρο ποιο είναι. Ποιο το, να γεμίσει η τράπεζα ρευστό. Αυτό είναι το κίνητρο. Και τι θα κερδίσει ο άλλος. Ποιος θα είναι να κερδίσει. Αυτός θα τα βάλει τι θα κερδίσει. Αυτός θα τα βάλει τι θα κερδίσει. Τι κερδίζει. Ότι μπορεί να βάζει και να βγάζει ό,τι θέλει. Το όφελος ποιο είναι. Ρε, δεν έχει όφελος. Ότι δεν θα τα έχει στο στρώμα. Ναι, δεν θα τα έχει στην κουφάλα του δέντρου. Ναι, ναι. Δεν θα τα έχει στο χωράφι. Θα έρθει ο Αλβανός, ο Ρώσος, ο Έλληνας και να τα πάρει. Αυτό θα έχει. Αυτό θα έχει. Δεν μπορούν να στα πάρουν διαφορετικά δηλαδή. Ποιο να μου τα πάρει. Αν θέλουν να στα πάρουν. Φρε, μπορούν χιλιδιό να στα πάρουν. Λέω, αυτό είναι το όφελος. Με λες το όφελος ποιο είναι. Αυτό είναι το όφελος. Να νιώθεις μεγαλύτερη ασφάλεια. Υποτίθεται νιώθεις μεγαλύτερη. Μετά τραβάει ένα νόμο, στα κρατάει μέσα και στα τρώει. Λοιπόν, άκουγε γιατί είναι σοβαρά τα πράγματα. Για πες μου να μάθω. Υπάρχει κάποιο από την οικογένεια του Ηρακλείου, ο οποίο είναι νομικό στο Υφυπουργείο Αθλητισμού. Ποιο είναι. Ο Αλέξης Αδαμίδης. Μα και τι να κάνω, κολοτούμπες να κάνω. Λοιπόν, όχι. Ναι. Λέω εγώ. Τι να κάνει ο Αλέξης Αδαμίδης. Ηρακλειδέας δεν είναι. Ναι, και τι. Ηρακλειδέας δεν είναι. Και λοιπόν. Μόνο. Βάρα Αλέξη την πόρτα του Υπουργού και πες εδώ πέρα, μπλέξαμε απατεώνα. Το όφελός του ποιο είναι. Μπλέξαμε, της οικογένειας δεν είσαι. Της οικογένειας δεν εσύ είσαι. Θα πήγαινες κόκκινη άμα ήσουν νομικός. Εννοείται. Ξέρεις γιατί θα πήγαινες. Εννοείται. Ξέρεις γιατί θα πήγαινες. Γιατί. Για να βγεις στο ράδι και να γίνεις γνωστός. Γι' αυτό. Δεν έχει ανάγκη να γίνει. Ναι, εντάξει, ναι. Δεν έχει ανάγκη. Εσύ. Λέω, οφείλει. Όχι. Οφείλει να πάει να πει ρε σηκοντενή. Δεν οφείλει. Εδώ τώρα μας διαλύουν. Δεν ξεκινάει ο Ηρακλής. Δεν οφείλει. Δεν οφείλει. Όχι, δεν εγώ οφείλει. Λέω ότι οφείλει. Γιατί είπαν οι Ηρακλειδείς μόνοι μας. Τι θέλει τώρα τον Κοντονή και τι θέλει τον δικηγόρο. Ναι, ρε φίλε. Μόνοι υπό υγιείς συνθήκες. Δεν έχει υγιείς. Μόνοι σας δεν είπατε. Τραβάτε μόνοι σας. Εγώ λέω ότι πρέπει. Εσύ οφείλει να πάει δύο γραφεία από εδώ πέρα. Τι λες, εγώ και... δεν γουστάρω κανένα. Δεν γουστάρω τον υπουργό. Δεν γουστάρω το Μαρινάκι. Δεν γουστάρω. Δεν γουστάρει. Ατράβα μόνο σου τώρα να παίξει. Ατράβα. Τράβα μόνο σου. Τον Αδαμίδη θέλει. Φυσικά. Ναι, να πάει. Τράβα, πάρε τον Αδαμίδη όπως τον δεν κατά. Από τη στιγμή που έχει κάποιου ανθρώπου. Ναι, ναι, ναι. Οι οποίοι είναι μόνιμα. Θεσμοί. Μόνιμα. Είναι σε θέσει. Σοπα. Υψηλά ιστάμενε και δυνατοί. Από πότε, στα δύσκολα. Από πότε στα δύσκολα θέλετε. Στα δύσκολα. Α, ιστάμενοι θέλετε. Από την οικογένεια απαιτώ. Ναι. Από την οικογένεια απαιτώ. Απαιτείς, ε. Να χτυπήσει την πόρτα του Κοντονή. Ναι. Έτσι, Αλέξη μου, και να τον πει. Υφυπουργέ, χανόμαστε. Ναι. Ο ένα είναι Αθήνα. Ο άλλο Μύκονο και Σαντορίνη. Ο Αλέξης. Και ο Ηρακλής είναι διαλυμένο. Ο Αλέξης, ναι. Και δεν πάει ο άλλο ο Αλέξης στη θύρα 10 και θα τον παρακαλέσει. Τι να κάνει, ο άλλο κάνει άλλη δουλειά. Δεν τι είναι νομικό. Α πάει ο Αλέξης στη θύρα 10. Είναι δικό του. Α πάει ο Μάνος. Γιατί δεν πάει ο Μάνος. Ο Μάνος πήγε. Άρα έχει τα μούτρα δεν τον δέχτηκε. Α, δεν τον δέχτηκε. Δεν τον δέχτηκε. Δεν τον δέχτηκε. Ο άλλο όμω που είναι μέσα εκεί και λύνει και δεν. Να κάνω μια ερώτηση. Εγώ το προτείνω. Όλοι οι Ριζέοι δεν είστε στον Ηρακλή. Εγώ δεν ανήκω πουθενά. Τότε τι. Δεν θέλουμε τον ένα, δεν θέλουμε τον άλλο. Δεν ανήκω σε κάποια κομματική παράταξη, το ξέρεις. Ναι. Είμαι με ανθρώπους. Λέω, είσαι Ηρακλειδέας, απόδειξε. Τι τώρα λέω. Δείξε. Ναι. Πόσο Ηρακλειδέας είσαι. Ναι. Βοήθα την κατάσταση. Σόμπα, ρε. Αύριο λέω ότι αν δεν έχει δώσει την ομάδα ο Παθανασάκης. Ναι, πού να τη δώσει. Πού να τη δώσει. Πού να τη δώσει. Οι προτάσεις που έχω είναι χίλιες και μία. Πού είδες, μία πες μου. Μία. Μία. Εφόσον δίνει την ομάδα. Πού θα την πάρει. Εφόσον δίνει την ναι, ομάδα. Ναι, ποιο θα την πάρει. Πρωτοδικείου διοίκηση θα την πάρει. Πολυμετοχικό. Άστα. Θα την πάρει πρωτοδικείου. Πολυμετοχικό. Ως πρωτοδικείο. Πολυμετοχικό. Άκου εμένα άκου. Σου απαντάω, πολυμετοχικό. Δεν απαντάς. Εύκολη απάντηση. Πολυμετοχικό. Πρωτοδικείο. Όχι, ρε φίλε. Όχι. Θα κάνει πολυμετοχική ομάδα. Ναι, ποιο θα μπει μέσα. Η άμεσα ανάγκη του Ηρακλή είναι 1 εκατομμύριο. Πού, ναι. Ποιο θα μπει μέσα. Θα σου πω. Για πες μου 5 ονόματα. Κανένα όνομα. Εγώ δεν επηρεάζω ποτέ. Πού, γιατί, θεωρίες, θα λες. Πάρουν όλοι. Ναι. Από 100 ευρώ διαρκείας ναι, ναι. Και άλλο ένα κατοστάρικο για τις μετοχές της ομάδος. Μην ξανήγεσαι πολύ. Ναι. Εντάξει, θα μαζευτούν τα χρήματα. Ναι, ναι, έτσι μαζεύονται. Ναι. Φυσικά και μαζεύονται έτσι. Ναι. Και θα, ποιοι ναι, θέλουν ναι. Μετά να κατεβούν να θα κάνουν βάλω, διοίκηση. Δηλαδή θα πάω εγώ διοίκηση στον Ηρακλή, θα βάλω το όνομά μου. Θα έρθει αύριο η εφορία μου, φάει το σπίτι. Αφού θα πληρωθούν κατευθείαν. Θα μαζευτούν τα λεφτά σε μια μέρα. Σε μια μέρα. Καλά, καλά. Άντε, πάρε, πάρε. Γιατί ναι, αυτό που λέω είναι. Ναι, είναι ωραίες θεωρίες οι δικές σου. Θεωρία. Θεωρίες, ναι. Πάρει την ομάδα άλλο. Σε λαϊκή βάση. Ναι, ναι. Μιας και... Δεν απαιτείται κανένα. Μια και υπάρχει άπλα στην πόλη και το εμπόριο πάει καλά, πάει σε λαϊκή βάση ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής θα πάει σε λαϊκή βάση. Δεν μιλες... Οι τρεις και ο Κούκος. 10.000 Ηρακλής από 100 ευρώ. Πόσο λεφτά. Εδώ πάω οξύδες, 2.000 διαρκείας κάνανε τα χάρη. Πλάκα μας κάνεις. Άντε, με άκουσε να ασχολούμαι με τον Ηρακλή. Άσε με τώρα, ρε. Άστα ρε τώρα, ρε. Τράβα. Πόσοι Αριανοί ήταν τότε εσύ που έδωσε το 20.000 και είχε βοηθήσει, πόσοι Αριανοί είχαν δώσει από 20.000. Επί Κοσκοτά, επί. Επί τον άλλο, το, πώς το λέγανε. Ναι, επί χρηματιστηρίου. Ναι.
Πόσοι Αργεντινοί. Που οι Έλληνες φυσούσαν τη μύτη τους και έπεφταν 5.000. Και έπεφταν 5.000. Ναι. Άστα. Πόσοι Αργεντινοί. Άστα. Μη συγκρίνεις εποχές. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ναι, σου λέω πάλι. Μαμί. Σου λέω μη συγκρίνεις εποχές. Ποντικό μαμί. Μείνατε εσύ ο Μάνος και ο Δάνος. Ο Κατράκης. Και να κάνετε, ναι. Ο Κατράκης. Ναι. Μάνι μας ρε, μάνι μας. Πάμε ρε σε διάλειμμα. Μάνι μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι στα 39 μετά από τις 2. Αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι, αν έχετε προβλήματα με τα κλειδιά του αυτοκινήτου, immobilizer, όποιας φύσεως και είναι τα κλειδιά σας, τότε δεν απομένει παρά να τηλεφωνήσει στο 85 27 27, ναι, στο Στέργιο Πετκανίτσκι για να λύσετε το πρόβλημά σας, να σας ανοίξει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Διαθέτει και χωροστάθμιση τηλεφώνου 101 και Μάρκ Μπότσαρη γωνία. Δημοσιογράφος. Διατάξτε. Ο Κουλιανός έστειλε μήνυμα. Πουλήθηκε, λέει ο Μάρκ, πες στο δημοσιογράφο. Τι? Πουλήθηκε ο Μάρκ, πες. Δεν θα πουληθεί. Πήρε χαμπάρι. Αργά πας. Το ξέρω. Τι θα πουληθεί. Για το Λούκας, λέω. Ποιο Λούκας, ρε ψεύτη. Είπες θα πουληθεί ο Μάρκ. Πουλήθηκε, σου λέει. Ο Λούκας και ο Κάτσε. Ποιος Λούκας και Κάτσε. Είπες για το Μάρκ. Πουλήθηκε, σου λέει ο Μάρκ. Πάμε παρακάτω. Εντάξει. Εντάξει, πες, εντάξει. Ευχαριστώ, πες τον. Να του πω ευχαριστώ. Καλά, ρε, δεν δουλεύει, δεν το ξέρουμε ότι πουλήθηκε. Με αφού είπε ότι δεν πουλήθηκε. Μπορεί στη ροή του λόγου να πάει κάτι λάθος. Στη ροή του λόγου. Ναι. Εντάξει. Σε διόρθωσε, μα διόρθωσε. Ούτε, ούτε καλά έκανε. Καλό άνθρωπο. Το ψέμα που είναι, λέω. Τι μανία έχει, ρε. Ρε ψεύτη, δεν είπε ότι θα πουλήσει. Μπορεί στη ροή. Για το Λούκας, λέω, μπορεί ποιο να πουλήσει. Ποιο Λούκας, δεν με τα αλλάζει τώρα. Τι να σε αλλάξω. Ρε, γελάω να κάτσει τώρα. Τι κάνει. Γελάει. Και τι να κάνει. Πάμε παρακάτω. Δεν κατάλαβα. Τι να καταλάβει. Λοιπόν, σου είπα ποια είναι η λύση. Ναι, δημοσιογραφάρα μου, ποια είναι η λύση. Σου είπα ποια είναι η λύση. Ναι, ναι, ναι. Λαϊκή βάση και τελείωσε. Λαϊκή βάση. Ναι, βεβαίω. Πόσοι δεν μαζευτούν, ρε, 30 άτομα, 40. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Α, παράτα με ρεκόρ να κάνει λαϊκή βάση παραμυθά. Με ρώτησε. Άντε, πάμε παρακάτω. Λαϊκή βάση. Σου απάντησε. Στο 2016 στη Θεσσαλονίκη κάνει λαϊκή βάση. Δεν ούτε υπάρχει. Ο Πάκ δεν μπορεί να κάνει λαϊκή δεν βάση. Δεν υπάρχει άλλη. Άφηγε, παιδοφέλε. Δεν υπάρχει. Ο άλλο δεν πουλάει, ρε φίλε. Θέλει να τη διαλύσει. Τι να κάνουμε. Χαίρεσαι. Ω, δεν χαίρομαι καθόλου. Όχι θα τον απαγάγουμε, όχι θα τον κάνουμε, όχι θα καταπέσει η διοίκηση, θα κάνουμε διοίκηση πρωτοδικείου. Α, μαν, μας πρίξατε, πάμε παρακάτω. Σας πρίξαμε. Ναι, μας πρίξατε. Θα κάνουμε, θα τον κάνουμε, θα τον δείξουμε. Με μένα θα μιλά. Τον κάνουμε, θα τον ράνουμε, θα τον ξυλώσουμε. Θα τον πάμε στο Σέιξ Σου, θα τον. Α, σε με καημένε τώρα, θα. Με μένα μιλάς και μάλλον. Με σένα μιλά, καλάκι βά, καλάκι βά. Λαϊκή βά δεν κάνει, ρε. Μόνο το μήνα που να βγάλουμε, λαϊκή βά θα κάνει. Σερσερή. Πήγαινε στο γήπεδο, πηδούσατε τα χάκια να κάνετε. Αν τον αγαπά τον Ηρακλή, μου λένε έτσι γίνεται. Μπράβο, δε φέλε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μουστάρδα. Έχει λύση. Δεν υπάρχει. Έχει. Ποια είναι η άλλη. Πάρει άλλο αφημί τρίτο. Να πάρει άλλο αφημί. Αμέ. Εσύ πάνε πάρε. Βάλε μέσα και του παίκτε αυτού που έχει. Πάνε ψώνει. Μετά εξάλλου με τον Τσίπρα δεν έγινε κανένα νόμο υπερεργατικό. Αντιεργατική είναι η νόμη ούτω ή άλλω με την αριστερά σήμερα. Ποια αριστερά. Αυτή που έχουμε. Έτσι λένε. Έτσι λέτε εσεί. Έτσι λένε. Έλα, προοδευτικά λένε. Και αριστερά. Έλα, αυτή η αριστερά που κυβερνάει. Πάμε παρακάτω. Άλλα θέματα. Το ΜΑΚ πουλήθηκε. 3.5 παντελόνι. Ναι, ωραία. Τι ωραία. Μια χαρά. Εσύ έλεγε δεν μπορεί και θα περιμένει. Εσύ έγινε ντρόμπα, εμένα κάνει τσεπίτε. Τι έκανα εγώ. Εσύ έλεγε γύρισε να παίξει, να δείξει ότι μπορεί τώρα αφού δεν έκανε καλό γύρο. Άσε βρε το πρόλογο τώρα. Γραμμένα είναι την Παρασκευή. Ρόμπα και μου κάνει και επίθεση. Και ο ΜΑΚ και γύρισε για να κάνει παιχνίδι στο Champions League και από τον εαυτό γιατί του γύρισε. Να πάρει μεταγραφή. Γιατί γύρισε. Είπα όχι. Άμα ήξερε ότι θα πάρει μεταγραφή, θα γύρναγε. Τι με κοιτάς. Γύρισε. Τι γύρισε. Μεταγραφή. Όπως είχε ανακοινωθεί ότι είναι τελειωμένη υπόθεση. Άργησε απλά να τελειώσει η μεταγραφή. Και εντάξει, τι έγινε, δηλαδή. Χαρά είναι για τον ΠΑΟΚ ότι πουλήθηκε ο ΜΑΚ. Από τη μια χαρά είναι. Οικονομική. Χαρά η απώλεια είναι, ρε. Σαφήνεια θα έχει το λόγο. Θα σου πω. Όχι γενικότητε. Εφόσον ο ΠΑΟΚ είτε περάσει το Champions League είτε δεν περάσει, δεν φωνάξει κανένα, είναι χαρά. Είναι χαρά. Είναι χαρά. Δεν θα φωνάξει κανένα γι' αυτό. Όχι. Άμα τώρα που πουλήθηκε ο ΜΑΚ δεν περάσει ο ΠΑΟΚ και περάσει το UEFA. Δεν απει κανένα τίποτα. Δεν έχει μεγάλε απαιτήσει. Έχει πάρει παίκτη στην ίδια θέση. Ποιον πήρε, ναι, πήρε. Ποιον? Τον Τζαλ Μάλ. Από τη στιγμή που έχει πάρει παίκτη στην ίδια θέση. Ναι. Θα τον δούμε βέβαια και στην πράξη. Θα τον δούμε στην πράξη. Αν μπορεί να κάνει τα ίδια και παραπάνω. Αυτό ακριβώς, ναι. Και θα πούμε ότι καλό τον πούλησε. Καλό τον πούλησε, λέω. Το ποδόσφαιρο είναι Δούνε και Λαβίν. Καλό τον πούλησε. Δεν υπάρχει ο πρόεδρος. Ακολουθεί την πεπατημένη του Ολυμπιακού και καλά κάνει. Άλλαξε δηλαδή πολιτική. Φυσικά τι κάνει. Να φέρει το Μάρτιο 800 χιλιάρικα και να βγαίνει πέμπτο. Δεν μπορεί να βγει πέμπτο με τον οικονομήσει και 800 χιλιάρικα.
Δεν νομίζω τον ενδιαφέρει να οικονομήσει. Μισό, μισό. Αλλά δεν θα κάνει. Θα του πει κανένα Παοξή, δεν πήρε το πρωτάθλημα. Θα πετάξει κανένα Κοτρώνη. Είπαμε, το Κοτρώνη ο Παοξή θα το πετάξει άμα χάσει από τον Ηρακλή, τον Άρη ειδικά. Εντάξει. Ο Άρης είναι β' εθνική. Άμα σου λέω. Κάτσε. Και πάει δεν έχει κάνει ακόμα. Ποιο τι θα κάνει. Και πάει δεν έχει κάνει ακόμα. Κάτσε. Μπορεί και να μην κάνει. Δεν ξέρω. Κάτσε να κάνει. Δεν ξέρω. Κάτσε να κάνει. Μου λε για τον Άρη τώρα και τον Ηρακλή. Χάσει που φάγανε γκολ από το Λεωζίνιο και το θυμούνται. Ο άλλο δεν κοιμάται μέχρι σήμερα. Ορίστε. Τρομερά πράγματα αυτά. Έχει γεμιστά ένα πρόεδρο. Μιλάμε για χρήματα δισεκατομμύρια. Αυτό το γκολ του Λεωζίνιο. Ναι. Στα βαθιά γεράματα σου εύχομαι να φτάσει, θα το θυμάσαι. Και θα λέω, κάποτε υπήρχε μια ομάδα που τη λέγανε Ηρακλής. Έκανε... Τελείωσε την καριέρα τη στο πρωτάθλημα του Super League. Με νίκη, με νίκη επί του ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα με γκολ του Λεωζίνιο. Αυτό στο καπί που θα πα. Στο καπί, γιατί να πάω σε καπί. Όταν θα γεράσει. Μπορεί να ψοφολογήσω στο σπίτι μου. Δεν θα ψοφολογήσει. Φρεούστε θα από εδώ, βρε. Όταν θα πα στο καπί εκεί πέρα και θα παίζει. Γιατί να πάω στο καπί. Θα παίζει μισό ευρώ. Δεν μ' αρέσει το τάβλι. Δεν σ' αρέσει το τάβλι. Δεν μ' αρέσει το κίνο. Το στοίχημα μ' αρέσει. Το κίνο δεν σ' αρέσει. Όχι. Αφού παίζει μισό ευρώ συνέχεια παίζει. Δεν σ' αρέσει. Τι μισό ευρώ. Δεν παίζει κίνο. Δεν παίζει κίνο. Ρε χαμέ. Ρε δεν παίζει. Πάμε μια φορά το μήνα και θα βάλουμε μισό ευρώ. Για πλάκα αυτό είναι παίζω. Και τζόκερ δηλαδή τι. Άρα σ' αρέσει. Εφόσον παίζει τελείω. Ρε φίλε, συγγνώμη, να μην σου πω τώρα τύπο και παρεξηγηθούμε. Μεσημέρι ακούν και παιδιά. Και άλλα πράγματα μας αρέσουν. Κάτι άμα το κάνεις κατά σειροή είναι πρόβλημα. Κατά σειροή δεν το κάνεις. Ε, όχι ρε φίλε. Δεν κατάλαβα. Μην μας βγάζει και χρεωμένους. Χαλάρωσε λίγο. Εντάξει ρε κόκκινο. Λοιπόν, καλό για τον ΠΑΟΚ ή κακό. Καλό. Καλό. 3,5 από όλες τις απόψεις. Φυσικά. Αγωνιστικά είναι καλό. Αγωνιστικά είναι απόλυτα, αλλά ποιο. Έχεις γνώμη και άποψη για το νέο αποκτήμα του ΠΑΟΚ. Όχι, δεν μπορώ να ξέρω αν μπορεί να κάνει. Δεν είδες φιλικά. Δεν είδα φιλικά. Εσύ που είδες φιλικά, τι έχεις να πεις. Δεν τραλάθηκα. Δεν τραλάθηκες. Αλλά είναι φιλικά. Ναι. Δεν το ξεχνάω ποτέ αυτό. Δίνω συγχαρητήρια στο Σαββίδη γιατί ακολουθεί το μοντέλο Ολυμπιακού σε πιο χαμηλούς στόχους. Και ο Ολυμπιακός κάποιον ακολουθεί. Ναι. Αυτό είναι. Εφόσον λέμε, οι ομάδες είναι εταιρείες. Εφόσον λέμε ότι ο ΠΑΟΚ κάνει καλά και ο Ολυμπιακός κάνει καλά, αγοράζει, πουλάει, φυσικά κάνει καλά. Τι θα τον κάνει το ΜΑΚ. Ό,τι έδωσε, μπορούσε να δώσει ο ΜΑΚ στον ΠΑΟΚ, το έδωσε. Καλά κάνει και τον πουλάει. Καλά κάνει και πουλάει τον Λούκας. Ο Λούκας δεν ήθελε να παίξει τον ΠΑΟΚ με το ζόρι. Αν πάρει ένα τεσάρι και από εκεί. Ούτως ή άλλως λέω, ο ΠΑΟΚ και να μην πάρει πρωτάθλημα και να μην πάει στο Champions League, δεν θα φωνάξει κανείς. Και ο Κάτσε θα πουληθεί. Εντάξει. Δεν θα γράψει κανένας τίποτα εναντίον του. Δεν θα πει μα είναι δυνατό να μην μπούμε στο Champions League. Δεν θα γράψει κανείς. Δεν θα πει κανείς μα δεν πήραμε το πρωτάθλημα. Το καταλαβαίνεις. Θα το δούμε. Τι θα το δούμε. Τόσα χρόνια το βλέπω. Τώρα θα το δούμε. Ρε φίλε, εδώ κάνει κόσμος όνειρα ότι είναι έτοιμος. Άσε το όνειρο. Για να πάρει την ΕΠΟ. Θα πάρουμε την ΕΠΟ, λέει. Ανατρέψαμε τον Κυρτσίκη. Ένα. Άλλο κάνω όνειρο και άλλο έχω στόχο. Άλλο το όνειρό μου είναι αυτό. Δεν και άλλο. Παίρνουμε την ΕΠΟ. Ακού εμένα. Άλλο σημαίνει έχω όνειρο, ναι. Και άλλο σημαίνει έχω στόχο. Ο στόχος είναι εφικτός. Το όνειρο είναι πολύ λιγότερο εφικτό. Το καταλαβαίνεις το έργο. Μπορείς να το καταλάβεις τη διαφορά ποια εσύ είναι. Εσύ τι λες. Μπορείς να την καταλάβεις. Εννοείται. Εδώ δεν κατάλαβες ότι έκανε ο Ερντογάν το πραξικόπημα. Καταλάβεις αυτό. Είμαι χαζός. Μωρέ χαζός δεν είσαι. Αργώσεις. Το παίρνεις το έργο, αλλά το παίρνεις. Βλέπω τώρα και η πλάκα ξέρεις ποια είναι. Ποια είναι η πλάκα. Ότι δεν είσαι μόνος ύφελος. Υπάρχουν και άλλοι τόσοι φελοί που σε ασπάζονται. Φυσικά με ασπάζονται. Ο Μανώλης, ο Βασίλης και ο Κώστας θεωρούν ότι το πραξικόπημα είναι στημένο. Βέβαια στημένο. Ρε κόκκινε, ένα λεπτό. Πραξικόπημα από τα τζάμπο, όχι. Δευτερόλεπτα και διάβασε ό,τι θέλεις. Είναι δυνατό, ρε κόκκινε, να κάνω εγώ πραξικόπημα με ανθυπολογαγό, με μόνιμο λοχεία, με φαντάρο να πούμε, ξέρω, του ταχυδρομικού σώματος σαν τον Κανελάκι. Με τρελάνεις, ρε κόκκινε. Ένα-ένα. Τι ένα-ένα, ρε. Λέει ο άλλος. Κόστησε το. Πραξικόπημα από τα τζάμπο. Είναι δυνατόν τώρα η γκόμενα που το παίζει δημοσιογράφος Klein Mind τώρα έγινε διάσημη. Χαζομάρες να πήρε τον πατάκι τηλέφωνο τη δημοσιογράφου και να έβγαλε το θέμα. Ρε, εσύ σε ποιον. Επειδή οι Τούρκοι είναι αγράμματοι, αμόρφωτοι και φελοί. Δηλαδή, εμείς είμαστε φελοί, αλλά λιγότερο. Δηλαδή, το μάσισε ο Τούρκος, το μασίζω κι εγώ. Το έπαιξε και η Χρυσαυγίτη τώρα. Την έστρωσε τη δουλειά καλά, μια χαρά. Δεν με έπαιξα τίποτα. Λέω, ο Τούρκος είναι αμόρφωτος, αγράμματος και με τη θρησκεία του ακόμα χειρότερος από μένα. Τον Τούρκο, άμα τον πεις, είπε ο Αλάχ, πάρε το όπλο πυροβόλα, είναι τόσο φελός που θα πάει σε σκοτώσει. Ο Έλληνας ακόμα δεν είναι τόσο φελός με τη θρησκεία. Και καλά κάνει. Καλά κάνει, εγώ τον χαίρομαι. Τον Ευρωπαίο πιστό. Πιστεύω, ναι, και τα λοιπά. Όχι, να πάρω το αεροπλάνο, τον ρίξω στην κορυφή. Γιατί σε ποια χώρα του κόσμου, η ποια άλλη θρησκεία λέει σκότωσε. Ποια άλλη θρησκεία? Λέει σκότωσε. Δεν ξέρω, ρε κόκκινε. Εγώ χαίρομαι. Ποια άλλη θρησκεία? Άκου, σε όλα τα μήκη απλά του κόσμου λέει σκότωσε. Δεν ξέρω.
Και εγώ λέω ότι ούτε ο Ισλαμισμός το λέει αυτό, ο μουσουλμάνοι, οι μουσουλμάνοι. Ναι. Οι φανατικοί μουσουλμάνοι. Ναι, το λένε. Ούτε οι μουσουλμάνοι. Εμείς που είμαστε χριστιανοί για τον Χριστό, πόσοι σκοτώσαμε πριν 500-600 χρόνια. Εμείς. Ναι, δεν σκοτώσαμε κόσμο. Εγώ δεν σκότωσα κανέναν. Φρεσί, τι να σκοτώσει. Εσύ θα σκότωνε αν μα γεννιώσουν 500 χρόνια πριν. Δεν σκοτώναμε εμείς. Ποιοι σκοτώσαν. Τι ποιοι σκοτώσαν. Δεν σκοτώσαμε. Για να πιάσουμε το. Ποιοι. Στι σταυροφορίε δεν σκοτώνανε. Εγώ δεν θα ήμουν μάγισσα. Δεν θα αρχώσουν εσύ ρουφιάλε από το σπίτι μου. Μάγο είσαι και τώρα. Μάγισσα θα ήσουν. Θα έλεγε μάγο είναι αυτό. Δεν έχει μαλλιά για να σου κάνω. Δεν λέγατε αυτά. Άσε, δεν έχει μαλλιά. Θα την κάνω. Όλε οι θρησκείε σκοτώνουν. Αν ήσουν σαν τον Βαλτεράμα. Άσε με αυτό και μην το γελιοποιεί το θέμα. Τι. Είναι σοβαρά. Σου λέω ότι. Εγώ γελάω. Στέλνει. Τι γελά. Ο Μανώλη, ο Βασίλη και ο Κώστα. Τι λένε. Λε και είναι. Εσύ είσαι ειδικό. Επί των έχεις κάνει και άλλα πράγματα. Χρειάζομαι να είμαι ειδικός, να βγάλω το φραγκούλι, το φράγκο, να γίνω, ξέρω εγώ, διεθνολόγος. Δηλαδή, για να καταλάβω. Μισό λεπτό, ρε κόκκινε. Ναι. Χρειάζεται να έχω σπουδάσει. Να σου αποδείξω μισό, μισό. Ναι. Χρειάζεται να έχω σπουδάσει, χρειάζεται να έχω κάνει σπουδές ειδικές στη διεθνολογία κτλ. Για να καταλάβω ένας μέσος Έλληνας ότι τόστησε το αυτό, ο Ερντογάν. Αφού. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, όχι. Πες μου. Και άμα ανοίξεις την ιστορία, ανοίξεις τις γραμμές, από 10 ένα εκατομμύριο σαν και εμένα, απλοί πολίτες, ναι, μεσαίας μόρφωσης κτλ., θα πούν το ίδιο. Εσύ με το κεφάλι 4 τόνους, ναι, σαν καρπούζι αργύτικο, ναι, νομίζεις ότι το έκανε ο γέρος από την Αμερική. Δεν είπα και άσε με τώρα. Μην φοράς ταμπέλες. Τι ταμπέλες να φοράς. Μην μου φοράς ταμπέλες. Τι να σε φοράς. Ρωτάω. Χωράει ταμπέλα να περάσει. Ένα πραξικόπημα το... που γνωρίζεις τι έχει γίνει. Ένα. Έχουν γίνει άλλα τρία στην Τουρκία, πότε γίνανε. Δεν με νοιάζει, ρε. Έγινε πραξικόπημα στη Ρουμανία, πώς έγινε. Στην Ελλάδα, πώς έγινε. Στη Βενεζουέλα, στη Χιλή. Στην Ελλάδα το κάνανε οι Αμερικάνοι και το πήραν πίσω οι Αμερικάνοι. Παντού ήταν. Κανένας φοιτητής δεν έριξε καμιά χούντα. Άκου, λοιπόν, αυτά τις αγλαμάρες. Και καμία χούντα δεν θα γινόταν χούντα αν δεν είχε τις πλάτες της CIA. Άστα τα τώρα αυτά. Άκου για να συνοηθούμε. Τι να συνοηθώ. Και θα συνοηθούμε για απλά πράγματα. Συνοηθούμε. Λοιπόν. Με πολύ απλά πράγματα. Ναι. Όλες τις φορές που οι Αμερικάνοι παρενέβησαν σε κυβερνήσεις για να αλλάξουν μια κατάσταση με στρατιωτικούς, έγιναν με τον ίδιο τρόπο. Τα κατάφεραν όμως. Όλος τυχαίος. Όλος τυχαίος. Και αυτή η περίπτωση τώρα, η οποία έγινε στην Τουρκία, άσχετα αν απέτυχε, έγινε πάλι με τον ίδιο τρόπο. Πώς? Κάνανε κατάληψη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Περνούσανε προς τα έξω το μήνυμα ότι ο Ερντογάν έχει ζητήσει πολιτικό άσυλο στη Γερμανία, έχει ζητήσει πολιτικό άσυλο στην Τουρκία. Δεν μας κάνεις αναπαράσταση τώρα. Τι σου μιλάω με στοιχεία. Τι, εσύ τι πιστεύεις. Σου μιλάω με στοιχεία. Ναι, εσύ τι πιστεύεις. Άστα στοιχεία. Δεν έχω, δεν μπορώ να έχω ασφαλή συμπέρασμα. Εγώ σου λέω τα γεγονότα. Δεν έχεις. Εγώ από τα γεγονότα τι κατάλαβες. Από τα γεγονότα. Όρκο δεν. Αυτή τη βλακεία που λες εσύ. Δεν μπορώ να έχω. Όρκο δεν παίρνω. Πώς δεν το παίρνω. Τι πιστεύεις, ρε. Τι πιστεύω. Ότι μπορεί να είναι μία απ' όλα. Αυτό τώρα είναι απάντηση. Βεβαίως. Φεύγω. Φύγε. Πάω διάλειμμα. Φεύγω. Έχει πολλή ώρα ακόμα. Δεν είναι απάντηση αυτή. Βεβαίως. Μία απ' όλα. Βεβαίως. Μπορεί να έγινε κάτι. Σαλάτα είναι, ρε. Ρε φίλε. Μία απ' όλα. Σε μία εποχή. Τι εποχή, ρε. Σε μία εποχή που τα παγκόσμια λαμόγια. Άντε πάλι τα ίδια. Αυτή την που τα παγκόσμια λαμόγια. Ρε, τι πιστεύει. Εσύ τι πιστεύει τώρα ότι αυτού που κυβερνάνε πραγματικά του ξέρει ή του ξέρω. Σε ρωτάω κάτι. Αυτούς που κυβερνάνε και αποφασίζουν για το αύριο του κόσμου, ξέρεις κανέναν. Σε ρωτάω κάτι. Πιστεύεις ότι γνωρίζεις κανέναν. Θα απαντάς με επιχειρήματα. Γνωρίζεις κανέναν από αυτούς οι οποίοι ξέρουν το αύριο του κόσμου. Μη φωνάζεις, ρε κόκκινε. Γνωρίζεις. Το ξέρω Παΐσιο. Γνωρίζεις. Εγώ δεν γνωρίζω. Εσύ γνωρίζεις. Εσύ γνωρίζεις. Εγώ γνωρίζω ότι αυτό που είδα προχθές μου φάνηκε στημένο από τον Ερντογάν. Εσύ πες ότι δεν. Ρε, ποιοι κάνουν κουμάντο στην Ιφίλιο, το ξέρεις. Εσύ τι πιστεύεις, ρε, ότι ο άλλος ο Μπούλης από τη Βόρεια Κορέα είναι απειλή για την Ιφίλιο? Επειδή το λένε οι Αμερικάνοι, δεν μπόρεσε 10 χρόνια να πειράξει την Νότια Κορέα και είναι απειλή. Ποια γενικότητα, ουσιαστικά σου μιλάω. Στο θέμα της Τουρκίας, εγώ κατάλαβα. Ρε, ποιο θέμα Τουρκίας, σε ρωτάω, σου λένε ότι είναι απειλή ο Μπούλης από τη Βόρεια Κορέα. Σου λέγανε ότι ήταν απειλή ο Σαντάμ Χουσέιν. Και μετά μεταξύ τους σκοτωθήκανε. Αν δεν είχε λιπηδινικά, ήταν λάθος η παρέβαση στο Περσικό. Κόκκινε. Ρε, σε παραμυθιάζανε. Ποιος, δεν μιλες, ποιος το μάθα μετά από πόσα χρόνια. Ποιος γιατί βιάζεσαι. Ποιος βγαίνει κερδισμένος από αυτό εδώ. Ο Ερντογάν. Τελειώσαμε. Πάει. Και πού ξέρεις το παιχνίδι που έχει παιχνίδι. Τελείωσε, ρε. Πού ξέρεις τι έχει παιχνίδι. Για μένα, άσε τι ξέρω. Ρε, σου λέω τι κατάλαβε ξέρω. Κάτι. Δεν ξέρω. Ποιοι δεν είναι υπάκουα παιδιά στους Αμερικάνους. Ποιοι. Ποιοι δεν είναι υπάκουα. Αν μιλάς με επιχειρήματα.
ο Πούτιν και ο Ερντογάν. Ναι. Ο Ερντογάν είναι σύγχρονο σουλτάνο. Ναι. Αν κάποιοι θέλουν να μην υπάρχει Ερντογάν, τι έκανε ο Ερντογάν πριν από λίγες μέρες? Καθώσε τον. Τι έκανε, βρε. Ζήτησε συγγνώμη, ρε. Ζήτησε συγγνώμη από τον Πούτιν και τα βρήκε με τους Εβραίους. Ωραία. Και λοιπόν. Οι Αμερικάνοι που θέλουν παντού να υπάρχει ένα μπουμπούλα. Οι Αμερικάνοι παντού θέλουν άρα, να υπάρχει. Άρα μας έχουν λες, πρόβλημα. Άρα μας λες. Η τοποθέτησή σου είναι ότι το ξεκίνησαν οι Αμερικάνοι. Αυτό πολύ πιθανόν. Πολύ πιθανόν. Δεν λέω ότι είναι. Πολύ πιθανόν. Είναι μια τοποθέτηση. Αφωνάζεις. Με επιχειρήματα. Με επιχειρήματα. Τώρα με έκανες τα μούτρα από κοιμά. Εσύ λοιπόν λες ότι πιστεύεις με αυτά που είπες ότι είναι δάκτυλος. Δεν είναι γεγονότα αυτά. Ρε γαμώτα, αυτό θέλω να καταλήξω. Είναι γεγονότα αυτά. Ρε αγόρι μου, θέλω να καταλήξω ότι θέλω να επιχειρηματολογείς για αυτό που λες. Αυτό δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ λοιπόν. Συνεχίζω. Έτσι όπως το είδα. Συνεχίζω. Ο Ερντογάν λοιπόν. Ο Ερντογάν λοιπόν. Κάποιος θα κερδίσει από την ιστορία. Βγαίνει κερδισμένος. 100%. Και αυτό που είδα εγώ από τις εικόνες. Αυτά που σου είπα ισχύουνε. Περίμενε, ναι, ισχύουνε. Αλλά αυτό που είδα εγώ από τις εικόνες είναι. Είναι. Είναι κουφό, ξέρεις που είμαι μαζί σου. Είναι κουφό. Ο άλλος να είναι εκπαιδευμένος φαντάρος στο άρμα και να κατεβαίνει ένας πολίτης και να το κατεβάζει και να το κάνει τα λάθη. Αν ήθελε ο Αμερικάνος να κάνει ζημιά, θα τον είχε πειράξει τα ράματα τον Ερντογάν. Αυτό καταλήγω. Ήταν το η κατάληξή μου είναι ότι αν ήθελε ο Αμερικάνος να τον κάνει ζημιά, ο Ερντογάν θα ήταν τελειωμένος. Άρα λοιπόν, επειδή την έκανε ο Ερντογάν και ενισχύθηκε παγκοσμίως, ιδιαίτερα στην Τουρκία. Υπάρχει μια λογική. Και θα επαναφέρει και τη θανατική ποινή. Υπάρχει θα μια. Επαναφέρει. Δεν το ξέρεις. Έτσι είπε. Και θα επαναφέρει. Θα ζητήσει. Θα ζητήσει η να επαναφέρει. Η Τουρκία έχει σκοπό. Τη θανατική ποινή. Και θέλει. Άρα ενισχύεται ακόμα παραπάνω. Η Τουρκία έχει σκοπό και θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει. Μπορεί να μην την επαναφέρει. Αν έχει διαλυθεί μέχρι να μπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να την επαναφέρει. Λοιπόν, τελείωσε. Αυτή ήταν η τοποθέτησή μου. Τελείωσε. Και δεν άκουσες δηλαδή αυτά που σου είπα. Αυτά είναι τα δικά σου. Τα σέβομαι. Τα στοιχειοθετείς. Τα σέβομαι. Πολύ ωραία τα λες, τα επιχειρηματολόγησες. Υπάρχει κάτι πολύ βασικότερο. Πολλές φορές. Πολλές φορές. Ναι. Πολλοί κόσμος πάει με το όπου φυσάει ο άνεμος. Μπορεί να ξεκίνησε να γίνει όπως γίνει. Ναι, ναι. Να πίστεψαν ότι το έχουν δεμένο από 10 μεριές. Ναι, ναι. Και όταν είδαν οι στρατιώτες και οι υπόλοιποι ναι, ναι. το ότι τα πράγματα αλλάξανε, ναι, ναι. να πήγανε με το ρεύμα του Ερντογάν. Φίλε, εγώ κατάλαβα. Δεν λέω τι έγινε ότι έτσι. Έτσι όπως το είδα, ήταν του Ερντογάν ιστορία. Τέλος. Έτσι όπως το είδα. Όλες οι ιστορίες είναι δεκτές μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Όλες οι ιστορίες. Όλα τα σενάρια είναι δεκτά. Αλλά ένας φίλος ναι. ότι πιστεύει ότι είναι απειλή ο Μπούλης από την Βόρεια Κορέα γιατί έχει πυρηνικά όπλα. Ναι. ναι, έχει πυρηνικά όπλα. Εντάξει, έτσι, επειδή το λένε. Και ο Σαντάμ Χουσέιν. Okay. Και ο Σαντάμ Χουσέιν. Εσύ λες δεν έχει πυρηνικά όπλα. Ο Μπούλης. Έχεις υπόψη πόσες χώρες έχουν πυρηνικά όπλα. Ερώτηση. Πόσες χώρες έχουν πυρηνικά όπλα. Άσε ρε κόκκινε, πες μας τα μπάνια. Εσύ τι πιστεύεις. Αυτό που σου δείχνουν τον Μπούλη έκανε εκτόξευση ένα πύραυλο και όχι τη μία έπεσε και την άλλη δεν τα κατάφερε. Και είναι απειλή για όλη την Ελλάδα. Δεν θέλω να πάω στον Μπούλη. Πρέπει εγώ να... θέλω να δω. Πρέπει γιατί να υπάρχει μου χαλάσανε την Παρασκευή την εκπομπή. Εδώ ήθελα να μιλήσω για μπάλα, για αυτά και τα λοιπά και με πρίξαν εκεί πέρα με το στημένο του... Γι' αυτό είμαι θυμωμένος. Για ένα στημένο πραξικόπημα του Ερντογάν μου χαλάσαν την Παρασκευή την εκπομπή. Τελείωσε. Το κατάλαβες? Ήθελα να μιλήσω για μπάλα και μου τη στήσανε εδώ πέρα ένα στημένο... Για σένα τη στήσανε. Όχι ρε παιδί μου. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει για σένα. Ναι, τώρα ηρωνέψου. Τι... Ηρωνεύεσαι. Ηρωνέψου ρε. Λοιπόν, πες μου τι δεν πίνουν, τι δεν ήπιαν οι πραξικοπηματίες. Και γιατί απέτυχε το πραξικόπημα. Εγώ πάντως κόκκινέ μου. Τι έπρεπε να πίνουν. Δεν έχω δει σε πραξικόπημα για λατζί ή κανονικό να κατεβαίνει από το τάγκ ο στρατιώτης και να τρώει και ξύλο. Να τον πλακώνει ξύλο. Συμφωνώ. Δεν το έχω δει. Συμφωνώ. Τώρα εσύ πες ότι αυτό δεν ήταν στιγμή. Άμα είχε μπροστά του 100.000 κόσμο, τι να. Εγώ με το τάγκ. Έχει μία βολίδα δύο. Από πάνω να περάσω. Τι βολίδα. Θα έκανε, ότι έκανε αυτό ο ανισόρροπο στην νίκια. Γιατί, τι, προκειμένου να σώσει το τομάρι μου, μα δεν το θα βγω απ' έξω με κάνω παούλο. Δεν το σώνει. Τι δεν το σώνει. Θα την πληρώσει κάποια στιγμή να σταματήσει. Θα πάω σε ένα αυτό, θα βγω, θα τρέξω, θα σωθώ. Θα το επιχειρήσει πάντω. Όχι, θα κάτσω να με κάνουν παούλο στο ξύλο. Όχι, ρε φίλε. Εσύ τι θα έκανε. Θα έβγαινε παιδιά, δείρτε με, θα έλεγε. Έκανα λάθο, πιστάστε με. Δηλαδή αυτοί παραδοθήκαν χαζί. Τι ήτανε? Αυτοί παραδοθήκαν όλοι χαζί. Δεν μπορώ να σε φανταστώ σε τάγκ μέσα. Αυτοί αλλά παραδοθήκαν... ούτε και έξω από τάγκ να είσαι απέναντι. Αυτοί που παραδοθήκαν χαζί είναι δηλαδή. Ποιοι παραδοθήκαν? Όσοι παραδοθήκαν. Δεν είχαν άλλη λύση.
Μόλις τώρα είπες ότι είχαν λύσει. Αν είχα λύσει να φύγω, να σε πατήσω εσένα και να γίνεις καλκομανία. Τώρα αν, μόλις θα σε πάνταγα. Τώρα μόλις είπες. Αν είχα μια πιθανότητα, θα σε πάνταγα, ναι. Θα σκεφτόμουν. Άρα δηλαδή. Δεν είχαν λύσει, γι' αυτό παραδείγματο. Φυσικά δεν είχα λύσει. Άρα και εσύ θα παραδεινώσω. Άμα δεν είχα λύσει, τι θα έκανα, ρε. Επειδή όλοι αυτοί κινδυνέψανε και επειδή είναι τρομακτικά όλα αυτά που συνέβησαν, ναι. Μου φαίνεται πάρα πολύ. Δηλαδή πρέπει να έχει. Εγώ κόκκινα μου πήγα 150 χρονών, δεν έχω δει σε πραξικόπημα να κατεβαίνει. Από το τάγκο στρατιώτη και να τρώει ξύλο. Αυτή η εικόνα μου δίνει την εντύπωση ενός στημένου πραξικοπήματος που βγάζει τον Ερντογάν πάρα πολύ βελτιωμένο και ισχυρό και να περάσει και σε θάνατο το, με νόμο τη θανατική ποινή και όλα αυτά. Και πες ότι οι Αμερικάνοι, ξέρω εγώ, ή ο άλλος 80 χρονών. Εγώ δεν είπα του βγαίνει ψυχή από τη μύτη, έδωσε εντολή από πάνω από την Αμερική ο Ιμάμης, πώς το λέγανε ο Σαούλ Μπαρούρχ. Δεν είπα δύο πράγματα, σ' ακούω. Τι να μ' ακούσεις? Για αυτά που πίνεις. Τι πίνω εγώ? Πάνε σε διάλογο. Άσε. Άσε το να πάει στο διάλογο. Πάμε σε διάλογο. Μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340. Τα 3.90 από εδώ και στο εξής είναι δικά σας. 90-90-90. Μαζί μας η αδερφή Κωνσταντινίδη, ο οποίος βρίσκεται από το πιο μικρό ανταλλακτικό μέχρι και το πιο μεγάλο. Από ένα καθρέφτη μέχρι και μηχανή αυτοκινήτου με 150 ευρώ, τηλεφωνώντας το 18-133. Πριν σου δώσω πάσα, γιατί κάτι θες να πεις. Τι θες? Θέλω να πω μόνο το εξής, ειλικρινά, γιατί γελάω. Γελάς. Με το πόσο ευκολόπιστος είναι ο κόσμος σε ό,τι λέει ο Ραπτόπουλος, ο Κόκκινος ή οποιοδήποτε. Για να καταλάβουν δύο πράγματα. Εδώ ρε, δεν μπορείτε να αποδείξετε ούτε εσείς ούτε εμείς παγκοσμίως ότι στείνεται ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Πόσα παιχνίδια έχουν κατηγορηθεί ότι είναι στημένα? Να απαντήσω. Παγκοσμίως αποδείχθηκε παιχνίδι ότι είναι στημένο? Να απαντήσω. Αποδείχθηκε ένα ναι, ένα όχι θέλω. Να απαντήσω. Αποδείχθηκε. Ένα ναι, ένα όχι θέλω. Μην επαναλαμβάνεις. Δεν αποδείχθηκε παιχνίδι. Και θα αποδείξετε ένα πραξικόπημα ότι είναι έτσι. Ρε Κόκκινε, υπάρχει κάτι στη γη που λέγεται το δημόσιο αίσθημα. Το οποίο εσύ δεν το έχεις. Ναι, εγώ είμαι χαζός. Βρε χαζός δεν είσαι. Κουφιοκέφαλος είσαι. Ναι, ρε. Υπάρχει το δημόσιο αίσθημα. Το τι αισθάνεται. Εγώ βρέθηκα σε μάτς το οποίο ας πούμε βγήκε, ξέρω εγώ, 2-2-3-3-2-4 και είδα ότι είναι ύποπτο. Εμένα, ό,τι και να μου πει ο πρόεδρος του δικαστήριου, ο δικαστής, ο εισαγγελέας κτλ. Έχεις τη γνώμη σου. Έχω τη γνώμη μου. 500 δικαστές, 400 παπάδες, 800 θεοί. Έχω τη γνώμη μου. Δεν μου την αλλάζει. Και καλά κάνεις. Ναι. Αυτό όμως που νιώθω εγώ, εσύ, το νιώθουν εκατομμύρια άνθρωποι που μας ακούν. Μαζί του. Ας τους να νιώσουν. Δεν καταλαβαίνω. Ναι. Δεν απαγορεύω. Δεν λέω το να επηρεάσω. Απλά εγώ. Λέω τι πιστεύω. Λέω και την άλλη όψη του νομίσματος. Ναι. Όταν δεν έχουμε αποδείξει ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Δεν κόκκινε. Πες μου ένα πραξικόπημα που έγινε 10 η ώρα το βράδυ να με τρελάνει. Κανένα. 10 η ώρα το βράδυ με ανοιχτά τα ίντερνετ με τις τηλεοράσεις. Το είδαμε και αυτό. Τρεις τα χαράματα, τέσσερις. Άσε με ρε. Το είδαμε και αυτό. Να πάρει ευχή να πάρει πάλι τα ίδια. Λοιπόν, κάτι θέλεις να πεις πριν πάμε στον κόσμο? Ναι, με έχουν τρελάνει εδώ πέρα αριανοί. Τι εννοούσα όταν έλεγα για το Super 3 ή τον Γκάλι και τα λοιπά την Παρασκευή. Λοιπόν, θα το πω άλλη μια φορά να το καταλάβετε. Ορθά και κοφτά. Και να ακούσει και αυτός που είναι εδώ ο αριανός απέναντι, ο ηχολήπτης μας, ο Θανάσης ο Πολίτης. Θεωρώ ένα από τα μεγαλύτερα κινήματα του Super 3 του Σαωρίδη το 1987. Το 1988 μέχρι το, 2000, μέχρι το 2004 που ανέλαβε ο Σκόρδας. Θεωρώ ότι μαζί με τον Γκάλι και τον Σαωρίδη οι Αριανοί γαλουχήθηκαν οπαδικά. Επίσης θεωρώ ότι άρχισε να χάνει το έργο ο Super 3 όταν πήγε και έκανε συμπολίτευση με τον Σκόρδα. Εκεί ήμουν αντίθετος. Γιατί εμείς τους συνδεσμίτες τους θέλουμε αντιπολιτευτικούς. Και τους δημοσιογράφους έτσι τους θέλω εγώ και τους παραγωγούς. Τους θέλω αντιπολιτευτικούς. Εντάξει. Είχα πει ότι γιγαντώθηκε, θησάβρισε ο Super 3 από μέλη και από εγγραφές κτλ. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το ατομικό του Σαωρίδη. Δηλαδή ότι ο Σαωρίδης έχει πλουτίσει από αυτή την ιστορία. Όχι. Ο σύνδεσμός του όμως έκανε πάρα πολλές χιλιάδες μέλη, το οποίο του έδωσε μία δύναμη για να μπορεί να ασκεί διοίκηση κτλ. Εκεί λοιπόν κριτικάραμε
την περίπτωση του Σαουρίδη και του Σούπερ 3, ότι γιγαντώθηκε εκείνο το διάστημα και απέκτησε μεγάλη δύναμη έτσι ώστε να καθορίζει τις πολιτικές καταστάσεις στον Άρη. Σαφέστατο. Αυτό δεν έχει καμία σχέση πως γιγαντώθηκε και τα λοιπά. Δεν γιγαντώθηκε καμιά περιουσία του Σαουρίδη ή κάποιου οργανωμένου οπαδού εκεί πέρα. Εντάξει, ούτε ξέρουμε τις εκδρομές πώς θα κάνουμε, ούτε με ενδιαφέρει. Να πάμε στον κόσμο. Να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα και να πούμε ποιο είναι το θετικό και ποιο είναι το αρνητικό για μένα. Για μένα, για παράδειγμα, όταν ένα σύνδεσμος είναι ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα σε δύναμη, παίρνει εξουσίες. Ωραία. Έτσι. Σαφίες. Εκεί ήμουν αντίθετος εγώ. Γιατί αυτούς που στέλνουν μηνύματα και λένε τι εννοούσες κτλ. Σε καμία των περιπτώσεων ότι. Δεν πήγαινε προσωπικού. Ναι, σε καμία των περιπτώσεων. Το πιο ωραίο μήνυμα του 458. Τι θες, ο κόκκινος λέει θα κατέβαινε το τάγκ και θα έλεγε συμπάθαμε, έκανα λάθος. Αυτό σε παραδέχομαι. Όχι, σε παραδέχομαι, έχει και ούμορ. Είναι ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Συμπάθαμε. Και μόνο που ο Πίτιν στήριξε με δηλώσει του Ερντογάν λέει πολλά. Ναι, ωραίο. Κόκκινε πάρει την αδειάσου να ξελαμπικάρει γιατί δεν βλέπω να βγάζει καλοκαίρι, ξέρω όλα. Αν εσύ πιστεύει ότι κάνω το λάθο. Διάβασα, εντάξει, διάβασα, δεν πειράζει. Ναι. Δεν το κατηγόρησα. Ναι. Συμπάθαμε. Πάμε στον κόκκινο. Συμπάθαμε. Ναι, ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλώ. Χρόνια ακροατή σας, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Ναι. Καταρχάς, ραπ, συγχαρητήρια για την τοποθέτησή σου. Τι συγχαρητήρια, φίλε, επειδή κατάλαβα αυτό. Έτσι το ένιωσα, έτσι το είδα, έτσι το μελέτησα, έτσι άκουσα. Έπαιρνα τηλέφωνο και τον Φράνκο Φραγκούλη να μα βγει να μα μιλήσει. Το είχε κλειστό, να πούμε. Δεν ξέρω αν κάνει ένα σχέδιο άμυνα εκείνη την ώρα. Τέλος πάντων. Αυτό κατάλαβα. Δεν είναι μόνο η δική σου η άποψη, είναι πολλών. Τέλος πάντων, θέλω να σταθώ στην εκπομπή τη Παρασκευή. Στην οποία, ενώ σε άκουγα όμορφα και ωραία και χαλαρά, και θα ήθελα να σου δώσω συγχαρητήρια και πάλι, αν και δεν είμαι, πάντα δεν είμαι εξαίρεση των δικών σου απόψεων να συμφωνώ. Θα ήταν πρόβλημα αν... Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Απλά θα ήθελα να σας δώσω συγχαρητήρια για την ψυχραιμία που διατήρησες εκείνη τη μέρα. Μπράβο σου. Γιατί ήταν μια φάση η οποία... πρωτόγνωρη για μας, για τα ελληνικά δεδομένα, στη γενιά μας, έτσι. Πριν από 25 χρόνια εμείς ήμασταν πιτσιρικάδες, δεν ασχολούμασταν. Στη γενιά του 45-40 δηλαδή, πρώτη φορά βλέπουμε τέτοια κατάσταση. Ένας ταξίαρχος του ελληνικού στρατού Απόστρατος μου στείλε ένα μήνυμα, εκεί την ώρα που ήταν ο Νίκος από τα Γιαννιτσά εδώ, και μου λέει μη μασάζ ρε λακαμά, έτσι ακριβώς, πραξικόπημα η ώρα 10 και 11 τη νύχτα δεν γίνεται, λέει, άστο να πάει. Μη μασάζ, λέει, πάρ' το αριστοφανικά, μου είπε. Δηλαδή μου λέει, κάντο σαν τον Αριστοφάνη, γελιοποίησέ το, μου λέει. Και μου το λέει ένας ταξίαρχος Απόστρατος του στρατού. Εγώ δεν ξέρω από αυτά, τον έχω εμπιστοσύνη, δεν λέω όνομα, είναι πασίγνωστος. Όρμα, ναι, μου λέει, είμαι ακροατής σου μεγάλος, όρμα του. Ναι. Πάμε, ναι. Και καταλήγοντας, να μην κρατάω και την ώρα σας την πολύτιμη από την εκπομπή, εκνευρίστηκα τόσο πολύ με ένα μπούρδα που βγήκε και σε έλεγε νια και έκλαιγε και έκανε και τι θα κάνουμε τώρα και τι θα κάνουμε, ως που έκλεισε την εκπομπή, Κώστα. Να είσαι καλά, φίλε. Άστο, δεν αξίζει να εκνευρίζεσαι με τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Τέλος. Φιλιά. Παρακαλώ. Πάμε, επόμενος κύριος, ναι. Ορίστε. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Να. Γρηγόρη. Έλα. Το πιο μούχα πρακτικόπημα όλων των εποχών. Μας χαλάσανε την εκπομπή την Παρασκευή. Έτσι, μπράβο. Είχαμε όρεξη να πούμε να δούμε μπαλίτσα, να μιλήσουμε για μπαλίτσα και αυτοί να πούμε ασχοληθήκανε με το πρακτικόπημα. Άκουσε να δεις. Εμείς με τον Κωστή στη διάρκεια καταλάβαμε ότι είναι μόντα και να σου πω εγώ γιατί, αν δεν σε απαντάς, αν δεν απαντάς. Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί κανένας καραβανάς να κάνει πρακτικόπημα 10 η ώρα το βράδυ Παρασκευής. Σφίζει η Τουρκία από ζωή. Πρώτον. Δεύτερον, δεν υπήρξε καμία σύλληψη Ερντογάν από τους πραξικοπηματίες, ούτε κανένας μυστικός στέλεχος της κυβέρνησης. Ποιος είπε για σύλληψη? Ούτως ώστε... Ποιος μίλησε για σύλληψη? Δεν πιάστηκε κανένας. Ποιος μίλησε, αυτό λέει, ποιος μίλησε για σύλληψη? Αυτό είναι. Περίμενε. Αυτό λέω. Είναι δυνατόν να κάνεις πραξικόπημα και να μην έχεις συλλάβει για όμηρο έστω έναν από την κυβέρνηση τον Ερντογάν ή τον ίδιο τον Ερντογάν? Είναι δυνατόν ο Σουλτάνος, ο οποίος έχει κάνει το καλύτερο, πώς να το πω, για το πρόσωπό του, το έχει διαφημίσει σε όλη τη γη, να μας βγαίνει από κινητό τηλέφωνο, λες και είναι, ξέρω εγώ, η Μάρθα Βούρτσι,
να τσαλακώνει τόσο πολύ την προσωπικότητά του. Τρίτον, να βγάζει τον τουρκικό λαό στο δρόμο. Ναι, ο ηγέτης να λέει βγείτε έξω να αντιμετωπίζετε τα τάγκ. Γιατί δεν ήταν. Συγγνώμη λίγο. Δεν ήταν πρόβλημα το ότι ο κόσμος βγήκε έξω. Του έστειλε ρε όλο. Του έστειλε όλο. Και όλο κρύφτηκε. Ήταν πρόβλημα. Άκουσε να δεις. Δεν με απαντάς. Ήταν πρόβλημα. Κάτσε να απαντήσει. Να απαντήσει. Απαντώ. Ναι. Όταν ο άλλος είναι αποφασισμένος να σκοτώσει. Ναι. Και ο Ερντογάν το ξέρει. Δεν βγάζει το κεφάκι και τον άμαχο πληθυσμό στο δρόμο. Τι λες. Για να σώσει τον κόλο του. Τα πάντα θα κάνει. Βεβαίως. Ένας ηγέτης. Για πες με έναν ηγέτη από όλους όσους υπάρχουν σήμερα και δεν ήταν στο Panama Papers. Έναν. Όταν έναν ηγέτη πες μου. Που δεν λειτουργεί για τον εαυτό του. Τη Μελίνα Μερκούρη, ρε. Δεν με απαντάς. Άστο να απαντήσει. Άμα λες απάντα, πώς θα απαντήσω. Όταν θεωρείσαι πέρα από ηγέτης πολιτικός και θρησκευτικός ηγέτης, δεν βγάζεις το λαό σου απέναντι στο στρατό. Ούτε μιλάς τσαλακώνοντας την εικόνα σου μέσα από ένα κινητό τηλέφωνο. Γιατί τσαλακώθηκε η εικόνα του. Και από εκεί και πέρα. Γιατί τσαλακώθηκε η εικόνα του. Γιατί έχεις δει τον Ερντογάν ή έναν μεγάλο ηγέτη ποτέ να εμφανίζεται έτσι όπως θα μπορούσε με το κινητό τηλέφωνο. Ο Ερντογάν έκλεισε το Facebook και το Twitter και τσαλακώθηκε 10 φορές τότε. Τώρα θα τον πείραζε. Ήτανε μάγκας όμως απέναντι στο θρησκευτικό πολίτευμα. Γιατί μάγκας ήταν. Σε αυτό που έκανε. Γιατί ήταν μάγκας. Ενώ μιλώντας από ένα κινητό. Γιατί ήταν μάγκας. Τώρα έμοιαζε κακομοίρης. Νίκο, το Reuters ανακοίνωσε την ώρα που κάνατε την εκπομπή ότι ο Ερντογάν έχει ήδη ζητήσει πολιτικό άσυλο. Εσύ πες μου ότι αυτό είναι τυχαίο. Παραμύθι. Γιατί το έκανε. Παραμύθι. Γιατί το έκανε, πες μου. Γιατί το έκανε, πες μου. Να σου πει, μην το δες πέντε φορές. Ένα αεροσκάφος χωρίς η πολεμική αεροπορία να είναι απέναντί σου. Ποιον κοροϊδεύει. Ποιος δεν ήταν απέναντί του. Ότι ψάχνεις να βρεις να πούμε. 4F16 είχε μαζί του και ήταν και οι άλλοι απέναντι. Και θα χτυπούσες εσύ πετάνε με τον Κωστή κάθε μέρα. Θα χτυπούσε ένα τον άλλο, πλάκα μου κάνει. Κάτσε, περίμενε. Μιλάμε για πραξικόπημα, ρε. Για πραξικόπημα μιλάμε, ναι. Όταν γίνεται πραξικόπημα, αιματοκινήθεται ο τόπος. Βρε, το ξενοδοχείο που είτε το βοβάρδισαν. Δεν μας πει δυσκό. Ναι ή όχι. Πάμε επόμενη. Άδειο. Το ξενοδοχείο το βοβάρδισαν. Ναι. Εάν σε έπεισαν, Γρηγόρια. Το πείσανε. Δεν με πείσανε. Πάμε. Αυτό το πραξικόπημα της κακιάς ώρας που έγινε. Τον έπεισαν, άστο. Τζάμπα τόσα παιδιά. Για το ένα το τίποτα και βγάλανε μετά τα στρατιωτάκια και τα δώσανε στον όχλο. Λυπάμαι εάν πείθεστε από αυτόν τον Ερντογάν, από αυτόν τον αιμοσταγή. Έφυγες. Έδωσε τα παιδιά της Τουρκίας στον όχλο. Έφυγες, φιλιά. Επόμενος. Παρακαλώ. Έλα. Καλησπέρα στη βιβλιοθήκη κόκκινη και κύριε Ραπτόπουλε μου. Καλώς στα γραφεία. Έλα. Έχετε χαιρετίσματα από τον κύριο Σάβα. Ήμασταν το Σαββατοκύριακο στη Σαλαμίνα. Τον είχα εδώ φιλοξενούμενο στο εξωτερικό. Μεταγραφές δεν βλέπω. Ναι, με έδωσε είδηση όμως ο κύριο Σάβας. Πρώτον, έχω να σας πω νέα τι με είπε να σας μεταφέρω. Να ακούσουμε. Δεν μου λέτε. Κι άλλος προπονητής πάθηκε εν μέσω του καλοκαιριού σε ομάδα Β' Εθνικής των Δυτικών Συνοικιών, κύριε Ραπτόπουλε. Πάει ο Γεωργιάδης, πάει. Ανέλαβε το κουμπαράκι μου ο Λουκάς Καραδήμος. Πού να ξέρουν στον Εύωσμο ότι εγώ είμαι κουμπάρος με τον Καραδήμο. Εδώ να δεις γέλια που θα γίνουν. Εδώ να δεις γέλια. Λέγε το. Είπε και κάτι άλλο, ότι έφτασε από σκάουτερ στα αυτιά του ότι υπάρχει ένα ταλέντο που τον άφησε η ομάδα εκεί του κουμπάρου σας τώρα. Ναι. Αρώ τερματοφύλακα τον άφησε ελεύθερο. Εγώ πάντως στον Καραδήμο δεν τον πήρα ακόμα τηλέφωνο. Τώρα άμα ακούει μπορεί να έχει φτάσει θα τον πάρω το βράδυ. Μάλιστα. Ένα ημίχρονο το γιο του Θεοδωρίδη να τον βάζει μέσα να διατηρήσει τη θέση του. Μάλιστα. Σταματήστε το κόκκινο τώρα που με έκανε δώρο ο κύριο Σάβα. Ναι, ναι. Θέλω να αλλάξω λάδια. Να βάλω Άλτη ή Καλαμάτα λάδι. Κριτικό είναι το καλύτερο. Άλτη. Καλησπέρα μου.
Επόμενο. Λοιπόν, πες στον κόσμο ρε τι πίνεις. Καλό Εβιτάλ ρε. Γιατί? Για να αποφεύγω για λατζί χούντες τις οποίες το μυαλό μου είναι καθαρό ρε πίνοντας καλό Εβιτάλ. Δεν μασάω εγώ 11 η ώρα το βράδυ ότι έκανε ο Μπατάκης να μου ο σωσίας του Μπατάκη ο Ερντογάν πραξικόπημα. Χλάπα της κάθε πρωί μια κουτάλα της σούπας 2-31-2-200-500. Παίρνετε τώρα και το παίρνετε αντί για 55 ευρώ 34,90. Χλάπα της. Πολύ ωραίο μήνυμα. Για να ακούσω. Από το Βρασίδα. Ο Βρασίδα. Ο Αρσαριφάρ του Παμιονίου. Ναι. Δεν αξίζει έστω και να είναι στον πάγκο του ΠΑΟΚ τώρα που πήρε τόσα λεφτά ο Σαββίδης. Αυτός τι είναι τώρα ο Αρσαριφάρ, είναι μάνατζερ του. ΠΑΟΞής. Α, ο Βρασίδας. Με ρώτησε έκανε. Εντάξει. Ο Πατακός είπε πριν κανένα δύο χρόνια ότι αν οι Έλληνες τότε έπιαναν στον δρόμο δεν γινόταν τίποτα. Λέει 8.58. Ναι. Έχει πάρει φωτιά, λέει, το βουνό στο Ιβέρια Ιμανθία στην περιοχή της Παναγίας Δόβρα. Γίνεται χαμός από Κασκαντέρι πυροβεστικά. Πριν από λίγο πήρε στη γραμματεία κάποιος κύριος, μίλησε για 5 εστίες φωτιάς, ανά 200 μέτρα, και θέλει να δώσει συγχαρητήρια στην πυροβεστική και στα ελικόπτερα τα οποία είχαν άμεση παρέμβαση. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλώς τον. Αυτό που λέω, αφού θες να ξεψαχνίζεις το παρελθόν. Ναι, ναι. Θες να μας πεις τι έγινε στο μάτς με τον Αθηναϊκό με τον Ζελελίδη και στο μάτς με την Καβάλα με τον Βράντα. Ναι. Με την Καβάλα. Με την Καβάλα θα σου πω, με τον Ζελελίδη. Ο Ζελελίδης είπε ότι δεν θέλω να μιλήσω, λέει, τι έγινε. Με είπαν, λέει, να τα κρύψω τα δελτία. Δεν θέλω, αν θέλετε, τα πει ο ίδιος. Ναι. Όσον αφορά το μάτς με την Καβάλα, υπάρχει μια πληροφορία ότι, ότι ο κύριος Γκράντας έδωσε λεφτά σε κάποιο παράγοντα του Άρη να εξαγοράσει την Καβάλα. Ο παράγοντας του Άρη έβαλε τα λεφτά στην τσέπη. Το μάτς πήγε 0-2 στο ημίχρονο. Πήγε μετά ο παράγοντας του Άρη στα αποδυτήρια της Καβάλας που ζητούσε τα διπλάσια. Αυτό ξέρω εγώ. Ο παράγοντας ήταν προερχόμενος από τον Ερασιτέχνη, από το οπαδικό κίνημα, ήταν. Όχι, οπαδικό κίνημα όχι. Όχι, όχι. Ναι, άλλο λέω, να μας βοηθούσε. Από πού ήταν ο παράγοντας. Βοηθούσε πολύ το οπαδικό κίνημα, αλλά δεν ήταν αυτό. Ήταν, αυτό λέω. Ναι. Ναι, εντάξει, αυτά συμβαίνουν όμως στις ομάδες. Συμβαίνουν, ναι, υπάρχουν τριβές οικογένειες, λογικό είναι. Ναι, και βρίζαν τον Παράσκο μετά. Ναι, να καλησπερίσουμε πρώτα απ' όλα και να καλωσορίσουμε τον κύριο Μπούρμπο στην ομάδα του Άρεος μας. Μεγάλη μεταγραφή για τα δεδομένα του Άρεος. Ο Μπούρμπος. Και για τη Β' Εθνική. Για βέβαια. Στο θέμα του Άσου Γιανακόπουλο Τζενάμο πιστεύω είναι τα πιο δυνατά ονόματα. Ναι. Έχετε κάποια πληροφόρηση ποιος προηγείται. Για ξαναπες Τζενάμος. Τζενάμο και Γιανακόπουλος. Προτιμώ Τζενάμο εγώ. Προτιμώ Γιανακόπουλο εγώ. Εσύ ποιο προτιμάς Θόδωρε. Ορίστε. Εσύ ποιο προτιμάς. Εγώ Γιανακόπουλο γιατί είχε χρόνια μπροστά του. Α, υπό αυτή την έννοια συμφωνώ μαζί σου. Ναι. Ποιος παίζει ποιο. Η εμπειρία δεν παίζει. Έχεις εμπειρό μου. Στάσω. Ποιος παίζει κουμάρι από τους δύο. Παίζει κανένας. Κανείς ρε. Άμα δεν παίζει κανείς δεν μας κάνει ρε φίλε. Να δώσουμε συγχαρητήρια στον κύριο Στέλιος Φακιανάκη για την επικράτησή του σαν πρόεδρος του Football League. Ναι. Ξέρετε ποιο ήταν απόντες από την ψηφοφορία. Όχι, για πείτε μας. Ενημερώστε μας. Ήταν του Αγροτικού Αστέρα, του Άρη, των Χανίων και της Καρδίτσας. Καρδίτσας. Από τον Αγροτικό Αστέρα ποιος πήγε. Ναι. Δεν ήταν, λέω, δεν συμμετείχε. Α, γιατί αυτό, υπήρχε ένα πρόβλημα. Ποιανού είναι. Γιατί δεν ξέρουν ποιανού είναι. Ποιος, ο κύριος Φακιανάκης. Δεν ξέρω. Μπορείτε να κουγκλάρετε στο ίντερνετ και να δείτε πού έπαιζε παλιότερα. Έπαιζε Χανιά, Ολυμπιακό, Ατρόμητο, Όφη. Πού και σε ποια ομάδα πήγε. Είναι πρόεδρος της Football League, ο καινούριος. Α, ναι, εντάξει, πολύ καλός. Πολύ καλός. Ναι, κριτικός είναι. Κριτικός είναι. Κριτικός, Χανιά, ναι. Μισό λεπτό, θέλω να ακούς κι εσύ. Μου στέλνει φίλος, ο οποίος προέρχεται από στρατική οικογένεια και λέει το εξής. Τι είπε. Λέει, αφού το πρακτικό που μου λέει σύμφωνα με το διπλανό σου και με τους υπόλοιπους ήταν στημένο. Ναι. Γιατί οι 8 οι οποίοι πήραν το ελικόπτερο και ήρθαν στην Αλεξανδρούπολη εκλιπαρούν να μην τους εκδώσουν. Τι εκλιπαρούν. Γιατί εκλιπαρούν να μην τους εκδώσουν. Κάτσε να δούμε που θα πάνε. Όχι, όχι. Γιατί εκλιπαρούν, λέει. Γιατί. Ρωτάει, γιατί εκλιπαρούν να μην τους εκδώσουν. Γιατί αυτοί ήταν στον αέρα, ρε, εσύ και ακούσαν. Γιατί εκλιπαρούν, ρε, κάνει μια λογική ερώτηση. Πού να ξέρω εγώ. Γιατί αφού είναι στημένο. Στημένο. Και δεν απαθούν τίποτα. Γιατί εκλιπαρούν. Γιατί εκλιπαρούν. Αξιωματική. Στημένο κι αυτό. Θόδωρε τη γνώμη. Στημένο κι αυτό. Στημένο κι αυτό. Έχει γνώμη. Α, οκ, να σε καλά. Ωραία, λοιπόν, κάτι τελευταίο. Στρατιωτικό Έλληνα είναι. Όχι, ρε φίλε, ρωτάω τη γνώμη σου. Όχι, αυτός είναι στρατιωτικός Έλληνας. Αυτός, ναι. Βαθμοφόρος. Ναι. Άρα είναι τσατσάκι της κυβέρνησης. Αφού είναι βαθμοφόρος. Ναι, για πες. Ωραία. Αφού λέτε ότι και ο Κώστας και ο Γρηγόρης ότι έχετε το κοινό αίσθημα, το αντιλαμβάνεσαι, ρε παιδί μου, την κοινή γνώμη. Ναι, ναι. Λέτε ότι παλιότερα σε συνομιλίες ενός προέδρου του ΠΑΚ ότι ο ΠΑΚ τότε είχε καλές σχέσεις με τον Πειραιά. Λέτε ότι όταν είχε δανεικούς
ο Λάμπρος ότι είχαμε καλές σχέσεις με τον Πειραιά. Βεβαίως. Το ρο της ιστορίας τώρα τι θα γράψει για τη νέα χρονιά? Ότι ο Ηρακλής με ποιον έχει καλές σχέσεις? Κόκκινα ο Ηρακλής δεν θα κατέβει να παίξει. Δεν θα κατέβει να παίξει? Όχι. Νότιχαν πήγε. Ο Ηρακλής δεν θα κατέβει να παίξει. Κράτω αυτό που σου λέω. Νότιχαν πήγε. Δεν με ακούς. Και μιλάω σοβαρά, Θοδωρέ. Να είσαι καλά. Ξέρω. Κωστή, να δω και τους τρεις κουμπάρους, εσένα, τον Κουλιανό, τον Γραδίμο να μπαίνει σε κουρίο. Κονόμιζο κουρέα. Καναντέρ, ρόμπε, όχι Κασκαντέρ. Τι Κασκαντέρ, τι Καναντέρ, το ίδιο πράγμα είναι. Πάμε. Ναι. Έλα. Κασκαντέρ. Ναι. Καναντέρ. Έλα, Κόκκινε. Έλα. Καναντέρ. Έλα, Γρηγόρη. Έλα. Δεν άξιζε που άλλαξε το θέμα ο Κώστας, αλλά μέχρι σήμερα δεύτερη εκπομπή ασχολούμαστε. Πρώτον αυτό. Έτσι λέει. Δεύτερο, έτσι λέει. Ναι, δεν άξιζε, αλλά τώρα ασχολούμαστε. Δεύτερον, να μην το ξεχάσουμε, τα πέντε τελευταία λεπτά της Παρασκευής, πολύ γέλιο, όπως εκφράζεται ο Κώστας, τρελό να το βάλει ο... Α, ναι, είχε μεγάλο γέλιο, φίλε. Πολύ γέλιο, φίλε. Συγχαρητήρια τον Κώστα που έκανε την αλλαγή και σοβάρεψε και μετά έβγαλε το γέλιο. Είναι τρομερός. Όσον αυτόν που ασχολίασε για το 999, γιατί εγώ ήμουν που άλλαξα τη ροή της εκπομπής και γουστάρουμε, παρακολουθούμε και δεν παίρνουμε μια φορά στο τόσο τηλέφωνο. Ωραία. Μόνο Μετρόπολης θα παρακολουθούμε. Εντάξει. Ας παίρνεις αγόρι παραπάνω και μετά να έχεις ένσημα να μιλάς για το Μετρόπολης. Εσύ που κοροϊδεύεις για 999. Λοιπόν, καλή συνέχεια, τα λέμε, παλικάρια. Καλό δρόμο. Χρωστάω τραπεζάκι, πάει. Τα τελευταία πέντε λεπτά της εκπομπής της Παρασκευής ήταν μεγάλο γέλιο, όντως. Ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου, κύριε Κώστα. Νάτος. Λοιπόν. Επειδή και στην 21 Απριλίου. Τι είναι, λέει? Α, ναι, 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 21, ναι. Συμμετείχα. Ως τι? Σαν λοχίας αρχηγός πληρώματος. Άπα. Σε ένα από τα 17 άρματα, 51 άρματα κινήθηκαν σε Θεσσαλονίκη. Άπα. Και σε ένα από τα 17 άρματα που περικυκλώσαμε το τρίτο σώμα στρατού μαζί με τον ραδιοφωνικό σταθμό ενόπλων δυνάμεων. Άπα μαύρε. Και την 87 ΣΔΙ. Ναι. Και άλλα 150 κινηθήκανε στην Αθήνα. Ναι. Θα σας πω αυτό μόνο. Ότι γύρω από την Κωνσταντινούπολη υπάρχουν 1000 άρματα. Δεν κινηθήκαν στο πραξικόπημα αυτό παραπάνω από μια επιλαρχία αρμάτων που είναι 51 άρματα η επιλαρχία. Εδώ μέσα... μια επιλαρχία, ναι, ναι, σε Θεσσαλονίκη έφτανε. Ο βασιλιάς τότε είχε το ναυτικό, ναι, και την αεροπορία. Mm. Τι να κάνει το ναυτικό και η αεροπορία, να βομβαρδίσει? Λοιπόν, γι' αυτό οι άλλοι είχαν το στρατό και τα άρματα. Και γι' αυτό επιβληθήκαν. Και επειδή και στο αντικίνημα ήμουν 23 μηνών, στο ένα ήμουν 15 μηνών λοχεία, στο άλλο ήμουν 23 μηνών, στο αντικίνημα του βασιλιά, εκεί κινδύνεψα. Με το βασιλιά ήσουν ή με τους άλλους? Με τους άλλους. Γιατί τραγματάρχης του πεζικού, μία η ώρα τη νύχτα μου κόλλησε το 45 στο μέτωπο. Έλα. Λοιπόν. Γιατί δεν πυροβόλησε? Τις 13 Δεκεμβρίου. Γιατί με διέταξε να μετακινήσω τα πέντε τα άρματα. Από την Κομωτινή προς την Ατάρνη. Το ξέρω το μέρος, ένα γεφυράκι. Στηθήκαν τα πέντε άρματα και ήρθε ολόκληρη επιλαρχή απέναντι της Αλεξανδρούπολης και ήρθε ο ταγματάκης του πεζικού και μου λέει να τα αποσύρω. Και λέω, διαταγές παίρνω μόνο από μαυροσκούπτες. Άκουσε, είπα, μου λέει. Και μου κολλάει το 45 στο μέτωπο. Μάλιστα. Λοιπόν, και ευτυχώς, ναι, μετά από πέντε όμως αυτή την κίνηση, με την ίδια τη μονάδα την είδε ένας άλλος ήλαρχος με τριάστρα, λοχαγός, από τη Μάνη, Μανιά, τους δυο μέτρα, και τον ταγματάρι, και είδε που μέχει το 45 και τον τραβάει μια σβροξιά και τον πάτησε, τον έριξε κάτω και τον πάτησε με το γόνατο το στήθος και τον έβαλε το δικό του 45 και του λέει που θα απειλήσει μαυροσκούφι. Και ευτυχώς ήρθε μετά από 10 λεπτά, μία η ώρα τη νύχτα, ήρθαν
η Δευτέρα βγήκε στις μάχες γέμισε από άρματα που ήταν με, τον, με την 21. Εμάς η Χούντα ήταν για λαγή. Κύριε Κώστα, πρέπει λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμα. Δεν υπάρχει πραξικόπημα μούφα. Κανένας λογικός δεν το επιχειρεί. Γιατί το ξενοδοχείο που ήταν πριν μια ώρα που ήταν στην Αλικαρνασσό ο Ερντογάν βομβαρδίστηκε το κοινοβούλιο. Αστεία πράγματα λέτε. Απλά δεν ήταν πολύ λίγοι αυτοί που συμμετείχαν. Δεν ήταν καλά οργανωμένο ή κάτι χάλασε την πορεία. Να είσαι καλά. Είδες. Με έχει την εμπειρία και μίλησε. Βέβαια. Αυτός έκανε πραξικόπημα. Είσαστε έτοιμοι για καρτομηνύματα, καρτοκουβέντες και καρτοσεβάρισμα στο ίντερνετ. Ήρθε η ΣΥΤΑ καρτοκινητή. Τώρα απολαμβάνεται απόλυτη οικονομία και ελευθερία. Με καρτοκάρτα ανανέωση 5 ευρώ από παντού και σε καρτοπερίπτερα και καρτοψιλικατζίδικα. Κατεβάστε την εφαρμογή MySita Mobile. Είναι τέλεια αφού να πάει στιγμή και τον απόλυτο έλεγχο της καρτοκινητής σας. Καρτοενημερωθείτε τώρα στο 13877 ή στο sita.gr. Πάμε σε διάλειμμα και για το πραξικόπημα σε λίγο. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άλλα 20 λεπτά θα είμαστε παρέα. Βλέπω ότι έχουμε πολλούς στρατιωτικούς αναλυτές οι οποίοι έχουν εμπειρία από πραξικόπηματα και καταλαβαίνουν και τι συμβαίνει και λένε τη δική τους γνώμη στα 3 εντάρια. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340 μαζί μας η αδερφή Κωνσταντινίδη, στους οποίους βρίσκεις από το πιο μικρό ανταλλακτικό μέχρι και το πιο μεγάλο, με ένα τηλεφώνημα στο 18.133 και ανοιχτά κάθε μέρα, ακόμη και την ημέρα του Σαββάτου. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, 4 βλέπω, άλλους 2 θέλω, ναι. Ναι. Έλα, μ' ακούς. Μια χαρά. Καλησπέρα, ήθελα να σας ενημερώσω λίγο για τη Metro Sport. Για εχθές. Εχθές γράφει το κουπόνι εδώ ότι μπορούσαμε να πάρουμε ζουζούνια και ακαταμάκατα και μας ζαλίθαν τα μωρά. Τελικά πήγαμε, τα αγοράσαμε. Και είχε μια άλλη βλακεία μέσα. Μ' ακούσε, δεν. Σ' ακούω, ρε φίλε. Ναι. Ήθελα έτσι να βγει ένας από τη Metro Sport και να μας πει μπράβο, σας κοροϊδέψαμε καταπληκτικό. Στη Metro Sport πήρε, φίλε. Ορίστε. Κατάλαβες που τηλεφώνησες. Πού? Ναι, ξέρω, ρε φίλε. Στον αέρα. Τι θέλεις. Και δηλαδή λες ότι πήρες μια βλακεία. Όχι, μια βλακεία. Έχει ένα DVD. Ναι. Ενώ μας γράφει πάνω στην εφημερίδα τα αγοράσαμε 3 ευρώ. Δεν ήταν 3 ευρώ. Θέλω να σου πω για την κοροϊδία, έτσι. Τι. Φίλε, δεν το φέρνεις από εδώ να δούμε ποιο είναι το λάθος το οποίο έχει. Τι DVD, δεν το κατάλαβα. Είχε χθες για την DVD. Δεν το φέρνεις από εδώ να δούμε το λάθος που έχει, ποιο είναι. Χθες σε παίρνω από. Δεν σε παίρνω από το Θεσσαλονίκη. Ναι, λες ότι έχει μια βλακεία. Εκφράζεσαι με το χειρότερο τρόπο. Κάτσε να μάθουμε. Ποια είναι η βλακεία που είχε. Να μάθουμε. Βλακεία, φίλε μου. Σου λέω ότι έχει ένα DVD μέσα, παιδικό, ναι. Ενώ έπρεπε να έχει τα ζουζούνια και κάτι μουσικό για τον Μποράρση. Οπότε μας ζαλίσαν τα μωρά να πάμε το αγοράσουμε. Φίλε μου, είχε 3 προσφορές συγκεκριμένες. Ναι, αυτό. Λοιπόν, αλλά... το πρώτο ήταν για τα παιδιά Α, Β και Γ δημοτικού. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το δεύτερο ήταν το... αυτό εδώ με το DVD. Όχι, κάτσε, εδώ γράφει το θρυλικό μουσικό DVD, ζουζούνια και ακαταμάκατα. Το πάρτι ξεκινάει. Μουσικό DVD. Λοιπόν, και τι είχε. Έχει ένα άλλο μέσα DVD. Τι είχε. Παιδικό μεν. Δεν ήταν τα ζουζούνια το ακαταμάκατα. Όχι, φίλο. Λοιπόν, και το Action Man. Και το Action Man. Ναι, πολύ ωραία. Ωραία. Αν έχει γίνει λάθος, δεν μπορούμε να το διορθώσουμε. Δεν νομίζω, γιατί εγώ έψαξα παντού εδώ στην Τολεμαϊδά, ας πούμε, και δεν υπάρχει. Και όλα ήταν λάθος, δηλαδή. Και με τέτοια, ναι. Όλα ήταν λάθος. Ναι, δεν υπήρχε μουσικό τέτοιο. Τι καταλαβαίνεις τώρα με τα μωρά, τι έγινε. Ρε φίλε, λάθη συμβαίνουν, μπορούν να συμβούνε. Εννοείται ότι μπορούν να συμβούνε, ρε φίλε μου. Ωραία. Μπορεί να διορθωθεί αυτό το πράγμα. Μπορεί. Δεν νομίζω πώς. Τώρα πώς να διορθωθεί. Μάλιστα. Κάνε λίγο υπομονή. Καλώς. Μάλιστα. Εγώ απλά ήθελα να ενημερώσω. Να πεις ότι υπάρχει. Καλά. Ρε φίλε, δεν σε κοροϊδεύει κανείς. Είναι δυνατόν να σε κοροϊδέψει, γιατί να σε κοροϊδέψει. Όπως βλέπεις, δεν σε ψαφίνουμε, λες ότι θέλεις. Εκφράζεσαι και όπως εκφράζεσαι, οκ. Λοιπόν, και σου λέω, μην προτρέχεις. Ναι, ρε φίλε, είπες απατεώνες μας, είπες ότι μια μπουρδα είπε. Ρε φίλε, καλά, οκ. Εντάξει. Λοιπόν, θα διορθωθεί το πρόβλημα, εντάξει. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Τι είναι, ρε κόκκινε, τι μάκα τα άγατα, δεν κατάλαβα, τι μέλες.
Αφού δεν τα ξέρεις τότε, γιατί περιμένεις. Πάμε. Ξέρεις εσύ. Τι παρακαλώ. Τι μα κατάκατα, τι λέει. Ναι. Καλημέρα ρε φίλε, ναι. Κύριε Αυτόπουλε. Δεν μου λες, μου κάνε στο διάλειμμα μια επέμβαση ένας φίλος μου, ο Κιλιτίδης, ο Γιάννης, με τον οποίο είχατε διαφωνήσει τέλος πάντων, και με λέει ότι έχει βάλει τόσους χιλιάδες αντιφρονούντες απέναντί του. Εάν δεν είχε κάνει το πραξικόπημα, θα μπορούσε να τους βάλει. Μια ωραία ερώτηση, δεν ξέρω. Εσύ τι λες. Έχει βάλει τόσους... Πόσες χιλιάδες δικαστικούς, στρατιωτικούς, αντιφρονούντες απέναντί του. Εάν δεν είχε γίνει... Εάν δεν είχε γίνει... Ναι, 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 ναι. Αυτή είναι το παλιό καθεστώς, το κεμαλικό. Ναι, αν δεν είχε, ας πούμε, κάνει το πραξικόπημα, θα μπορούσε, θα μπορούσε να τους φέρει... Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Ναι. Να σου δείξω τώρα γιατί είναι μούφα το πραξικόπημα. Λοιπόν, 18 λεπτά πριν πέσει ο πύραυλος από το F-16 στο υποτιθέμενο ξενοδοχείο το οποίο έμενε ο κύριος Ερντογάν, λοιπόν, έτσι, έχει ειδοποιηθεί από το Διευθυντή των Μυστικών Υπηρεσιών. Κύπ. Από τη ΜΙΤ, την τουρκική. Που, που βομβαρδίστηκε. Εκείνη, ναι. Πρόσεξε, εκείνη τη στιγμή βομβαρδιζόταν ανηλαιώς τα γραφεία της ΜΙΤ. Ναι. Δηλαδή έτσι. Ήταν οι αντιφρονούντες πραξικοπηματίες απ' έξω και βομβάρδιζαν τα γραφεία. Μάλιστα. Ξαφνικά εμφανίζονται 40 των ειδικών δυνάμεων του στρατού με 3 ελικόπτερα που φύγαν από τη Σμύρνη, έτσι, και φτάνουν ώστε να τον πιάσουν ή να τον σκοτώσουν. Ναι. Φαίνονται οι μάχες στο βίντεο που φαίνεται απ' έξω. Άμα θέλαν δεν μπορούσε. Άκου τώρα, πρόσεξε τώρα το γελίο της ιστορίας. Αυτός ξαφνικά μέσα σε 18 λεπτά είναι στο διπλανό κτίριο και έχει μαζί του 100 ειδικούς αστυνομικούς των υποτιθέμενων ΕΚΑΜ της Τουρκίας. Πώς γίνεται ρε Ραπτόπουλε, πού τους βρήκε? Ξαφνικά τους μάζεψε. Αν δεν περίμενε ότι θα του γίνει αυτό το πράγμα, πώς? Πώς, ναι. Όταν οι Γάλλοι 2 μέρες νωρίτερα και 1 εβδομάδα νωρίτερα έχουν κλείσει τα 3 προξενία και την πρεσβεία τους πριν ακόμα γίνει το χτύπημα στη Νίκαια του τρομοκρατικού, πού ξέραν οι Γάλλοι τι ακριβώς θα συμβεί? Οι Γάλλοι ήταν σε κόκκινο συναγερμό. Άρα οι Γάλλοι περιμένανε, γνωρίζανε. Και σημαίνει λοιπόν, κόκκινο συναγερμό. Έλα ρε κόκκινο, τώρα θα με μάθει το κόκκινο συναγερμό. 15 χρόνια στρατό ήμασταν τώρα. Και πόσα χρόνια κάνει εσύ, ένα χρόνο. Τι σημαίνει αυτό το συναγερμό? Δεν καταλαβαίνω. Σημαίνει ότι ξέρω και έχω βγει πολλούς κόκκινους συναγερμούς, έστω και σε ψεύτικο. Και ποιος είπε ότι είναι το ίδιο πράγμα στη Γαλλία και στην Ελλάδα και στην Τουρκία? Εσύ κόκκινε τώρα. Δεν γνωρίζεις, όταν από στρατιωτικά δυστυχώς δεν ξέρεις. Ρε φίλε, σου έκανα μια απλή ερώτηση. Άσε τώρα, είπες ότι ο Άρης δεν θα κάνει μεταγραφή και είπες ότι πήραμε τον Μπούρμπο. Τι σου είπα, δεν έκανε? Εσύ είπες ότι δεν έχει κάνει ο Άρης μεταγραφή. Πότε το είπα αυτό? Πότε το είπα αυτό, φίλε? Όταν το έλεγες, ο Μπούρμπος ήταν κλεισμένος. Πότε το είπα, φίλε? Πότε το είπες? Είπα ότι ο Άρης δεν κάνει μεταγραφή. Δεν είπες ότι δεν έχει κάνει μεταγραφή, είπες ο Άρης. Δεν έχει κάνει. Και ο Άρης 12 η ώρα έχει κλείσει. Φίλε, δεν μιλήσαμε για Άρη σήμερα. Έλα ρε φίλε που δεν μίλησες για Άρη τώρα. Κωστή, μιλήσαμε για Άρη. Ρήμη του λόγου το είπαμε. Θες να βάλεις πίσω την εκπομπή να την ακούσεις? Δεν μιλήσαμε τώρα, για Άρη. Παρακολουθούμε τώρα, μην λες τώρα ότι να είναι. Άστο τώρα, εντάξει. Κουφί δεν είμαστε. Λοιπόν, μάλλον έχεις πρόβλημα σοβαρό. Ναι, καλά. Άμα το έχω εγώ, να δεις πώς έχεις εσύ. Κύριε Ραπτόπουλε, δεν μου λέτε σε 18 λεπτά πώς βρέθηκαν 100 άντρες? Σωστά, το είσαι φυλακό μα? Όχι, όχι. Πού είσαι? Σύνταξη πήρες? Σύνταξη πήρε. Σύνταξη πήρε. Εγώ δεν έχω πάρει σύνταξη, ρε φίλε, που στρατεύτηκα έτσι. Γιατί? Λοιπόν, έτσι χούστερα, ρε φίλε, να μα πει γιατί θα φύγουμε. Ρε φίλε, με τέτοια ικανότητα κρίμα, δηλαδή είχα στο στρατό σε ένα τέτοιο. Δικαίωμά μα είναι, ο στρατό έχει καλύτερο από μένα. Χιλιάδε. Καλύτερο συναδέλφου. Δεν κατάλαβε, προσβάλλουμε με την ερώτηση που σε κάνω. Όχι, χιλιάδε καλύτερου συναδέλφου από μένα έχει. Μάλιστα. Γιατί να ασχοληθεί με μένα? Με τέτοια εμπειρία, ρε φίλε, και τέτοιο γατίο και ομάτι. Καλύτερου από μένα λέμε τώρα. Τι να συζητήσουμε τέτοιο θέμα 30 φορέ, έχει καλύτερου. Συναδέλφους χιλιάδες καλύτερους από μένα. Οκ, okay, να είσαι καλά. Πολύ καλύτερος. Να είσαι καλά, στον επόμενο. Ναι. Μάλιστα, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Συγχαρητήρια στον κύριο Κώστα. Ποιον, τον Κατερίνη? Μαυροσκούφι δεν απειλεί κανένας. Μπράβο το παλικάρι. Ναι. Εσύ είσαι μαυροσκούφις. Ο Ντερτιλής σε 2 ώρες έλεγχε όλη την Αθήνα, Ραπτόπουλε. Κατάλαβες? Ο Ντερτιλής. Και η CIA ήθελε άλλον για πρωθυπουργό. Παπανδρέου ήθελε, δεν ήθελε Παπαδόπουλο. Τι να κάνουμε, ρε φίλε τώρα. Λάθος τα λέει. Άργησε, αλλά τον έφερε 7 χρόνια μετά. Ο Ανταρσίας λάθος σου τα λέει. Γι' αυτό τον κλείσαν 40 χρόνια, τον Τερτιλή στην απομόνωση τον είχαν. Και οι μαρξιστές δεν τον αφήσαν ούτε στην κηδεία του γιού του να πάει. Αυτά να λες, Ραπτόπουλε. Αυτοί είναι οι ήρωες. Όχι φίλοι σου η Ανταρσία. Κατάλαβες? Ποιοι είναι οι ήρωες τώρα? Για μένα ήρωες δεν είναι κανένας. 40 χρόνια.
στην απομόνωση Ντερτιλίς. Οι δημοκράτες δεν τον αφήσαν ούτε στην κηδεία του γιού του να πάει. Το εγώ τρέμανε, και... βλέπαν τον Ντερτιλί και τρέμανε οι μαρξιστές. Κατάλαβες? Σου είπαν πως είμαι μπελαλής. Στον επόμενο. Άντρας βαρύς και Ντερτιλής. Ναι. Έλα φίλε, ναι. Έλα. Γεια σας. Γεια σας. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Στρατιωτικός παλιός είστε. Σήμερα θα γίνει κλήρωση για το ποδόσφαιρο που θα έχει νέα χρονιά. Champions League. Κόκκινες ένα ρωτάει. Και δεν το έπρεπε, ακούτε. Για το τσάμπιο εσένα ρωτάει, βλέπεις. Ο κόκκινος εσένα. Είναι δημοσιογράφος. Εσένα, εμένα, τον ειδικό ρωτάει εσύ. Δημοσιογράφος. Εδώ ξέρεις για τα πραξικοπούμενα. Ο Γρηγόρης είναι... Έλα, απάντησε στον κύριο. Δεν ξέρω κύριε, δεν ξέρω. Σήμερα θα γίνει κλήρωση για τους αγώνες που θα γίνει στο πρωτάθλημα της Champions League. Δεν το ξέρω. Δεν ποιες ομάδες θα συμμετέχουν? Οι αγώνες, τα πρωταθλήματα για τα Champions League, έγινε, η κλήρωση έγινε την Παρασκευή. Για ποια ομάδα σας ενδιαφέρει? Δημοσιεύθηκε αυτό η αγώνες για να έχουμε ένα... Για ποια ομάδα σας ενδιαφέρει, πείτε μου. Ποια ομάδα, δημοσιεύθηκαν αυτά στην εφημερίδα... Για ποια ομάδα σας ενδιαφέρει, πείτε μου, να σας πω. Όλες, όλες. Το Σάββατο... Ερωτήσεις κάνετε τώρα εσείς, ερωτήσεις κάνετε. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα τη δική σας. Κυρία μου, γι' αυτό είμαστε εδώ, για να κάνουμε ερωτήσεις. Όχι, ο άλλος ρωτάει. Όχι, δεν χρειάζεται. Λέτε πολλά και είναι αχυρολογία και παθολογία. Ναι. Αχυρολογία. Αχυρολογία. Ναι. Εξαιρετικός κύριος. Δημοσιεύθηκε το Σάββατο. Το Σάββατο, ναι. Αυτό, αλλά δεν μας έφυγε. Πώς θα έχουμε ένα αντίγραφο για μια τέτοια εφημερίδα? Ελάτε να σας δώσουμε μια. Εδώ θα δείτε τον κύριο Ταμπούρη και θα ζητήσετε, έχει στο αρχείο μέσα. Αν κύριο... καλά, ευχαριστώ. Αντίο, αντίο. Τι παρεξηγήθηκε, δεν κόκκι. Αχυρόμυαλος είπε, εντάξει. Πελάτης είναι ό,τι θέλει. Καλημέρα. Ναι. Έλα. Καλησπέρα. Έλα, γεια σας. Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης. Πήρα και εγώ χθες το Μέτρο Σπορ με τα δώρα. Ναι. Αντί για τα σουζόνια, είχε ένα άλλο παιδικό, το Νόντι. Μάλιστα. Εγώ δεν το πρόσεξα. Ας πούμε, το πήρα έτσι αυτό το... Και πολύ καλά το... κάνετε και το λέτε, μάλιστα. Και το άλλο που είδα είναι ότι το βιβλίο με τις τάξεις, ας πούμε, είχε μόνο τη β' τάξη. Παράδειγμα, μάλλον είναι ξεχωριστά. Δεν ξέρω, λέω. Δεν είδα, όχι, όχι, όχι. Υπήρχε για α, υπήρχε, ναι, για α, για β και για γ' τάξη. Ναι, αυτό σου λέω, ότι αυτό που πήρα εγώ τη Μέτρο Σπορ είχε β' τάξη και νόντι παιδικό. Κατάλαβες? Ναι. Δεν είχε α τάξη και ζουζούνια. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Ρε φίλε, δεν έδινε και τα τρία, αυτό σου λέω. Διάλεγες ή α, ή β, ή γ τάξη. Ναι, για το DVD όμως, προστίθεσαι και εσείς αυτούς που παραπονιούνται και θα το μεταφέρουμε, ωραία, βέβαιος. Ωραία, ωραία, ωραία. Εντάξει. Να είσαι καλά. Ναι, παρακαλώ. Ποια είναι τα ζουζούνια, ρε κόκκινη, ποια κατάλαβα. Δεν ξέρω, ρε Ραπτόπουλε. Ναι. Έλα, ναι, φίλε, ναι. Μάλιστα. Ναι, άμα δεν ξέρεις τι το λες για τα ζουζούνια, να πούμε. Εγώ τα μόνα ζουζούνια που ξέρω είναι. Θα μεταφερθεί στο εμπορικό να δούμε τι γίνεται. Θα το μεταφέρει ο Γρηγόρης, ναι. Έγινε. Καλημέρα. Με το εμπορικό. Ναι. Έλα, φίλε. Ζουζούνια. Ναι. Έλα, καλέ μου άνθρωπε, λέγει. Τι κάνετε? Καλά, καλέ μου άνθρωπε, χρυσέ μου άνθρωπε. Ζουζούνια. Λοιπόν, τα λέω γρήγορα. Να τα πεις γρήγορα. Πριν δύο εβδομάδες, σύλληψη Ιορδικάν, άλλους 18 σημαντικούς. Ορίστε. Αυτό μπορεί... Δεν σας ακούσαμε, κυρία μου, ξανά. Ξαναπείτε το, κυρία. Πριν δύο εβδομάδες, ναι, έκανε σύλληψη 18 σημαντικούς. Ναι. Ερντογκάν. Ναι, αυτό, ναι, το έκανε για να εμφανιστούν οι αντιφρονούντες για να κάνει καθάριση. Γι' αυτό και δεν έρχονται και οι 8 πιλότοι και οι όλοι. Γιατί για άλλα τέτοια γίναν άλλα 5. Αυτοί που είναι στρατιωτικοί και τέτοια τα ξέρουν τέτοια πραξικοπήματα που δεν πέτυχε ούτε ένα. Τελειώνω με αυτό. Από εδώ και πέρα στα τέτοια μας τι κάνουν οι Τούρκοι. Πολύ ασχοληθήκαμε. Και λέω για τον ΠΑΟΚ. Είχαμε ένα μεγάλο ταλέντο, το Βερίνια. Τον δώσαμε για οικονομικούς λόγους. Σωστά, ωραία. Μάλιστα. Πήγες να κάνεις μια ομάδα, αλλά δεν μπορείς οικονομικά να... Τώρα που έχουμε αυτό το μεγάλο, το Χωσέ. Ναι. Και έχεις πάρει 3-4 μονάδες που υποτίθεται ότι είναι καλές. Ναι. Γιατί τις πουλάς από 300 χιλιάρικα, τις πουλάς 3. Ποιος πουλήθηκε 300 χιλιάρικα? Ο ΜΑΚ. 3 εκατομμύρια. 3,5 εκατομμύρια. Έτσι γράφει τώρα. Δηλαδή που διαφωνήσατε για τα 500, ότι πουλήθηκε δηλαδή... Ρε φίλε, άλλο 500 χιλιάρικα και άλλο 3,5 εκατομμύρια. Ναι, καλά λέει τώρα. Είναι, όχι, όχι, αγοράστηκε λέω 300 χιλιάρικα. Ναι. Και πουλήθηκε 3,5 εκατομμύρια. Ο σωστός έμπορος έτσι κάνει. Αγοράζει. Άρα δηλαδή και αυτό το μαγαζί είναι εμπορικό κατάστημα εκεί πέρα. Για το, εσύ τι πιστεύεις? Συγγνώμη, συγγνώμη. Εσύ μιλάς σαν οπαδός και μιλάς ωραία. Ο επιχειρηματίας, πιστεύεις ότι υπάρχει επιχειρηματίας? Θέλω να τα ακούω εγώ αυτό. Υπάρχει επιχειρηματίας που το βλέπεις σαν κάτι άλλο πέρα από μαγαζί?
Μπράβο, πες μου κι άλλα. Αν και με σένα πρέπει να μιλάω μόνο για μουσική, αλλά τουλάχιστον κάποιος να το λέει. Αυτό ήταν εξυπνάδα τώρα που πούλησες. Όχι, δεν ήταν εξυπνάδα, απλά δεν συμβαδίζουν οι απόψεις μας γι' αυτό. Κι όμως αυτό που άκουσες το πιστεύεις όμως. Βέβαια, συμφωνώ. Συμφωνώ, δηλαδή, άρα συμφέρει δηλαδή να συμφωνείς εδώ πέρα. Ναι, πες το και έτσι. Άρα. Για να μην το τρέχουμε. Πώς γίνεται να στήσουμε μια ομάδα έτσι από τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός κάνει κάτι διαφορετικό. Το πουλάμε. Ο Ολυμπιακός κάνει κάτι διαφορετικό. Έχει τους διαιτητές όμως και τις. Όχι. Βλέπεις τώρα μπαίνει σε άλλο ζήτημα που δεν είναι. Καλό ερώτημα σου κάνει. Καλό ερώτημα σου κάνει. Μα απλά, ωραίο ερώτημα σου κάνει. Απλά ο Ολυμπιακός έχει 30. Δεν χρειάζεται να πάρει καλούς ή κακούς παίκτες. Έχει πάρει άλλες αβάντες. Ρε φίλε, είναι δυνατόν. Δηλαδή, συγγνώμη, μια απάντηση σου δίνει. Πώς γίνεται. Ναι, όμως πουλάει, είδες 5 εκατομμύρια τον ένα, 15 τον άλλον. Καβάντζα έχει. Πουλάει, δηλαδή. Αφού έχω καβάντζα, ρε. Αντιγιά σας, πέτα ρε, Κωστή. Αντιγιά. Σου λέει, έχει δίκιο η ερώτηση που σου κάνει ο Κόκκινος και εσύ ωραία απαντάς. Κακώς παρεξηγέστε. Εγώ δεν παρεξηγήθηκα. Έχει καλή καβάντζα ο Ολυμπιακός. Έχει μαζί του διαιτητές, καραμελίδιδες, ιστορίες, κόλπα. Να πάρουμε ένα τελευταίο. Μισό λεπτό. Ένα δευτερόλεπτο. Έχει και παίκτες οι οποίοι είναι δανεικοί σε άλλες ομάδες. Έχει φιλικές ομάδες τα οποία δεν δανειοπάω. Άρα λέει αυτός, εμείς άμα κάνουμε το ίδιο. Εντάξει. Ο Κόκκινος όμως ωραία απάντησε. Ο Ολυμπιακός τι διαφορετικό κάνει. Τελευταία γραμμή, ναι. Λοιπόν, θέλω να κλείσω την προηγούμενη μου αναφορά, ναι. και να σας πω ότι και στη μία περίπτωση, 21 Απριλίου και μέσα στις 13 Δεκεμβρίου, οι επαξιωματικοί και οι φαντάροι δεν είχαν ιδέα από τίποτα. Απλά θα πω μόνο ότι όταν ένα τζιπάκι, ένας ύλαρχος, λοχαγός δηλαδή, μας έφερε εκεί και βάλαμε τα πέντε άρματα, τι κοπάνησε, και ένας δόκιμος που έμεινε εκεί πέρα και τον είχα, έψαχνα να το βρω και είχε ξυλώσει τα σιρίτια. Και έκανε το φαντάρο. Καταλάβατε. Και πληροφοριακά θα σας πω, γιατί κινηθήκαμε οδικώς, στο Μίτσαρντ 48 το άρμα, και δυο γαλόνια το χιλιόμετρο. Ένα γαλόνι είναι 4,5 λίτρα. 9 λίτρα το χιλιόμετρο καίει. Στη διαδρομή, όταν τρέχει. Και είχαμε και τα βιτοφόρα κάθε 100 χιλιόμετρα να φουλάρουμε. Αγανακτήσαμε μέχρι να φτάσουμε στην Κομωτινή, ενώ στην επιστράτευση κινηθήκαμε με άρματα βουγά. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Λοιπόν, αυτά τα ωραία, συγκλονιστικά και ενδιαφέροντα. Κόκκινα, εμένα είχε το DVD Κουσγούνι, αλλά δεν μου πειράζει. Εντάξει. Λοιπόν, αυτοί που συμμετείχαν στο πραξικόπημα το πίστευαν. Αυτοί που τους εσήκωσαν και τους σχεδίαζαν ήταν οι ίδιοι που τους καθάρισαν κιόλας. Γιατί ήταν ενάντια στα σχέδιά τους για Κουρδιστάν, για Συρία, έτσι απλά. Μάλιστα. Δύο μέρες λέει, όχι δύο χρόνια, ζει ο Πατακός. Ζει, ρε φίλε. Τέτοια πραξικοπήματα δεν γίνονται, παιδιά. Λέει. Εδώ στο δικό μας το 1974 έγιναν μέσα σε 3 ώρες χιλιάδες συλλήψεις και είμαστε και ανοργάνωτοι στρατός. Οι Τούρκοι που στρατός είναι κράτος, αυτό ήταν πραξικόπημα από τα Λίδη, λέει, με προσφορά. Μάλιστα. Μπορείτε να πιστεύετε ό,τι θέλετε. Δυστυχώς είμαστε σε μια εποχή που εύκολα αμφισβητείς τα πάντα. Ακόμη πιο εύκολα πιστεύεις ό,τι θέλεις. Αλλά δεν μπορεί να αποδείξει πράγματα και εκεί είναι το πιο αστείο της υποθέσεως. Πιστέψτε όλοι ό,τι θέλετε. Μισό εκατομμύριο είναι ο τουρκικός στρατός, έτσι, ενημερωτικά. Λοιπόν, και να μην χαίρεστε πολύ με πολλά τα οποία συμβαίνουν, γιατί δεν μας συμφέρουν. Ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή. Ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο. Ο Κανελάκης, ο Κύρσος και η Δήμου, πριν όμως από το τρίτο ημίχρονο, η κυρία Μαρίνα Μπίκου ακολουθεί, η οποία θα εκφωνήσει τίτλους ειδήσεων. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Πρώτο Θεός με τον Κώστα λέει το βράδυ, όλοι μαζί, αύριο λίγο μετά τις 2, να είστε καλά. 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 Αύριο λίγο μετά τις 2, να είστε καλά.